Έχασες. Καφέ βάρμα αυτή. Δεν βγαίνει φωνή. Τι. Νόμιζα live είναι. Εμείς είμαστε όμως live. Εμείς ναι, είμαστε ναι, ζωντανά. Ναι, ναι, εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Εδώ. Αυτός. Το υπόδειγμα του επαγγελματία. Ναι, και πω, με έχεις εντυπωσιάσει πραγματικά. Όταν σε είδα να παρκάρεις, λέω. Τι είπε, του χρωστάμε τίποτα λεφτά. Έχει αφήσει τίποτα λαξικές ρούχα. Υπόδειγμα, έχει... υπόδειγμα, πραγματικά. Νόμιζα ήρθες να αδειάσεις τον ντουλάπι. Σε εξέπληξα. Ναι. Σε εξέπληξα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ακούτε αθλητικό Λίμπερο 107,4. Γιατί έχω είναι η πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Ναι. Ναι. Σέρβα εκπομπή. Είναι εκπομπή Φρέντο Κωνσταντίνο. Ναι. Για λίγες εμφανίσεις. Για λίγες εμφανίσεις ακόμα, μέχρι να αρχίσουν τα κρυουλάκια και να κόψουμε το Φρέντο. Δεν ξέρω. Ναι. Μετά θα είναι μόνο. Θα είναι Κωνσταντίνο γαλλικός. And friends. And girls. Κωνσταντίνος and girls. Εμένα μου άρεσε το εκείνες κι εγώ. Καλό είναι. Λίγο κεντρικό για μένα. Έχεις σκεφτεί τίποτα άλλο? Όχι. Όχι, ωραία. Καλά, τι είναι. Ένα απόγευμα είναι να κάτσω. Ένα απόγευμα θλιμμένο. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Τσίπσιος απέναντί μου. Κωνσταντίνος Παπαδομονολάκης για... για λίγες πρωί να σε εμφανίσεις ναι. Ακόμα. Εντυπωσιακό θα έλεγα. Εντάξει, θα τα πούμε και αύριο σίγουρα, θα τα πούμε και μετά τον ΠΑΟΚ την Πέμπτη, τώρα τις άλλες μέρες. Μετά τον ΠΑΟΚ, μην ορκίσετε. Καλά, δεν είναι και αυτό. Αγενικά, τι να γίνει. Θα παίξει ο Μπέργκ βασικά. Ό,τι και να γίνει. Ναι, αυτό γιατί δεν μαθημένα είναι. Τα βουνιά. Τα βουνιά. Είναι 7 λεπτάκια μετά τις 6. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα. Αυτή την εβδομάδα, έτσι, την περίεργη εβδομάδα. Των παθών. Των παθών, πραγματικά των παθών θα είναι. Καλή σας πρεμιέρα σήμερα το βράδυ. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Δεν ξέρω αυτή την εβδομάδα και που έχουμε ξεκινάει την άλλη. Δεν ξέρω. Ίσως δεν είναι έτοιμες οι girls. Ναι, μάλλον δεν είναι. Τα ανακοινώνουμε αυτά τώρα ή. Όχι, ανοίχτηκε η σειρά. Ας το διευθυντή να τα ανακοινώσει. Μέσα στην εβδομάδα. Το δικό σας ανακοινώθηκε. Το δικό μας ανακοινώθηκε. Κανονικά από το διευθυντή, οπότε μπορούμε να το πούμε. 11 με 2 θα μας ακούτε με Αντώνη Κούλαλη. Τα βράδια εδώ στο Λίμπερο και μετά τις 2, έτσι κάποια βράδια θα μένουμε. Θα μένω εγώ, ο Αντώνης δεν νομίζω. Θα μένω εγώ να βάζω έτσι κανένα δεκάλεπτο μουσική. Ναι. Φαντάζομαι και ο Αντώνης. Στη γωνία εκεί ναι. Με σπόρια. Και καλή, πόσο ωραία μου θα παίξει ακόμα. Ναι, ναι, πόσο φτάνει πια. Φτάνει. Χθες είχα εξαγριωμένο μήνυμα που λέει φτάνει με το ρέμο. Αλήθεια. Φτάνει μα δεν βάλαμε το... πολύ ρέμο. Όχι, καλά. Δεν βάλες εδώ το. Έβαλα. Όλη την αυλή στο ρέξ έβαλες. Τώρα θα τη βάλω. Α. Ναι. Τι ακούμε τώρα. Πάθος τρεις μήνες και μετά. Το φιλαράκι. Πάθος τρεις μήνες και μετά. Τόσο άντεξε το πάθος μας. Τέσσερις βασικά. Θέλω να σου πετάξω κάτι για την ανακοίνωση χθες. Όταν το έγραφα, έκλαιγα. Τον Τίνος, γιατί ποιος άλλη της το είπε. Ήθελα να σε φικάρω εκεί. Ναι. Τίνος. Έτσι, εγώ έτσι σας λέω πλέον. Σου ανοίγω ανοιχτό πόλεμο. Θα κάνω πόλεμο βραδινών πρωινών. Σίγουρα. Ναι. Θα ακούτε λοιπόν εσείς καθημερινά τον Τίνο Τσίπιο. Όχι μόνο του. Εντάξει, εμείς θα τα λέμε βράδυ πλέον. Καμιά φορά μπορεί να συναντιόμαστε φεύγοντας. Ναι, γιατί. Άμα έρχεσαι τέτοιες ώρες όπως ερχόσουνα. Εγώ να ξέρεις, ναι. Ναι. Σήμερα ήρθα άνετος. Λέω δεν έχω να ανοίξω κανένα. Δεν έχω να κάνω τέτοιο. Τακτή, ναι, μην ξεχάσεις. Ερ Γέννης. Είναι τα αεράτα γένια. Ερ Γέννης. Αυτό που το πήρε. Αυτό γιατί είναι ορεξάτο να μα τρελάνε. Δεν ξέρω. Πολύ χάλια με το εντάξει. Άκουσα και τη βροχή το πρωί. Το νου σα βρέχει. Το νου σα ρεμάλια βρέχει έξω. Να προσέχετε. Πολύ προσοχή στον περιφερειακό και παντού. Έχω να πω πάρα πολλά για ελληνικού δρόμου, Έλληνε οδηγού και πεζού, αλλά δεν θα τα πω. Θα τα πω το βράδυ. Ακούστε σήμερα που βρέχει, άμα το ακούτε αυτό. Είναι τα κόκαλα του Παπαδομονολάκη. Στην καλύτερη περίπτωση. Αν δεν έχουν βγει. Και είναι λίγο πριν βγουν, τρίζουν. Να ξέρεις, είπα στον Άκη, για ναι. Όταν έρθει η ώρα, η άγια εκείνη η ώρα. Που θα αποδημήσω ισχύριο, τον τόπο χλωρό, τον τόπο αναψύξεως. Ελπίζω να αντέξει μέχρι τότε, μέχρι τη Eurovision. Τον είπα, λέω να είσαι προετοιμασμένος. Να αντέξει. Όχι, εννοώ να μην αποδημήσει ισχύριο. Α, αυτό. Ναι. Κάνει μια υπομονή λίγο. Η κονσόλα γιατί καίει τόσο πολύ. Δεν τη βλέπω καλά. Άλλη φορά δεν ήταν τόσο ζεστή, δεν την έπιανα την κονσόλα. Λοιπόν, Στέφανε, συγγνώμη, αλλά πρέπει να μπει αυτό τώρα.
Επίσης είπανε που φτάνει με τα Ιρλανδικά. Ωραία, ναι. Εμένα μου αρέσουν τα Ιρλανδικά. Όχι, θα τα αλλάξω, ρε φίλε. Όχι, βάλε, εμένα μου αρέσουν. Τι, επειδή είπανε τώρα. Νομίζω ότι με νοιάζει τι αρέσει. Τι 50 Κροατές. Λες και σκότωσε κάποιος μια πήγα ήταν. Λοιπόν, καλησπέρα. Εδώ είναι στο Φρέντο Κωνσταντίνο. 6 και 10, 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε αθλητικό Λιμπέρο 107,4 FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54222. Πες και το αφήμε λίγο, δώσουμε λίγο χρόνο. Και καλείτε 23 10 287 888. Ας πούμε πρώτο, σαν σήμερα και μετά καλείτε. Μην, εντάξει, Δευτέρα είναι τώρα, μην αρχίσουμε. Μετά από μια κοπιαστική μάχη στο κάστρο του Έλστουντ. Στο κάστρο του Τακέση. Στο κάστρο που Τακέση. Λοιπόν, 28 Σεπτεμβρίου λοιπόν 2020 είναι η 270η ημέρα του έτους. Ανατολή ηλίου στις 7 και 17, 24. Και δύση ηλίου στις 19 και 14. 33, όχι. Ναι, ναι. Λοιπόν, γιορτάζει ο νεόφυτος, ο Χαρίτων και η Χαριτό. Κυπριακά νόματα. Ναι. Ο νεόφυτος, λέω, νεόφυτιου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει πάρει τίποτα. Τίποτα, Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Λύσα κακιά. Στο Ισραήλ γιορτάζουν το Γιόμ Κιπούρ. Είναι μια από τις ιερότερες θρησκευτικές γιορτές των Εβραίων, ημέρα του εξυλασμού στα ελληνικά. Στα πιο ελληνικά του εξυλασμού. Τέλατε. Ημέρα της κρατικής υπόστασης της Τσεχίας στην Τσεχία. Φαντάζομαι να ήταν στο Τουρκμενιστάν. Τα γιορτάζα στο Τουρκμενιστάν. Ωραία μάσκα. Είναι Γκουτσί η μάσκα. Ωραία. Σου λέει τώρα κάτι, αλλά δεν κάνει. Μη. Ξέρεις τι φοβάμαι, ότι άμα τη βγάλει αυτό δεν είναι μάσκα. Βρακί ήταν αυτό, σίγουρα. Έχω δει τέτοιο βρακί. Μαγιό, μπράβο. Τέλειο σου λέει το καλοκαίρι, το βάλω για μάσκα τώρα. Τι έχουμε εκεί δίπλα. Τίποτα, είχαμε περίπτερα παραλίες γεμάτες. Γιατί χορεύουν τόσο απέσια. Είχαμε και θεατρική παράσταση εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη που έγινε πανικός. Με 75.000 άτομα. Έγραψε ένα πετυχημένο Παπαδόπουλος ο Νίκος, λέει με τσουβέλα δεν κολλάει στο 25. Ναι. Ωραία ήταν. Ίσως το μοναδικό καλό που έχει γράψει ο Χλιμίτζουρας Νίκος Παπαδόπουλος. Τώρα καταλάβατε, είναι άνετος. Κάνει βραδινά, σου λέει δεν μαγίζει κανένας. Στα βραδινά να δεις τι έχω να πω. Λοιπόν, ημέρα κατά της παιδικής πορνογραφίας στις Φιλιππίνες. Αλλά, εντάξει. Και στην Ταϊλάνδη μήπως. Ναι. Σιγά. Χειροκροτώ Γερμανούς και Ελβετούς. Για μοναδική φορά ίσως. Ναι, Αχιλλέο. Είναι Εθνική ημέρα καφέ σε Γερμανία και Ελβετία. Πρέπει να τους θυμίσουμε. Ναι, να το τυσάγιο, έλα, για το σχόλιο. Υπάρχει ελβετικός καφές? Όχι. Ελβετικός σουγιάς υπάρχει. Ναι. Γαλλικός σουγιάς. Μπάμπι σουγιάς υπάρχει επίσης. Ναι. Να ρε, έχει Ηνωμένες Πολιτείες. Τι έχει του. Περίμενε. Είναι η μέρα, δεν είναι φαγητού. Των ομοφυλοφίλων. Όχι. Σε είδα ξύνηση γι' αυτό. Απόρρισα βασικά. Είναι η μέρα Ask a Stupid Question Day. Κάνε μια ανόητη ερώτηση. Εμείς το κάναμε εκπομπή. Ναι. Σχολική εκδήλωση, λέει, με την οποία ενθαρρύνονται οι μαθητές να κάνουν όσο πιο πολλές ερωτήσεις στα μαθήματα, ακόμα και αν αυτές φαντάζουν ανόητες. Η μικρανία με ποιες ήδη. Εγώ δεν πήγαινα. Αν είσαι ένα καθηγητής τώρα. Όχι, και συμμαθητής να ήμουν. Φαντάζει τώρα. Κύριε, γιατί βρέχει σήμερα. Κύριε, γιατί. Ναι. Τι ηλίθιο. Χρόνια πολλά στον. Θα δεις τώρα. Ορθόδοξη Εκκλησία είναι του προφήτου Βαρούχ. Α, εδώ. Εδώ. Ο παίχτης με τα κόκκινα. Εδώ. Προτάσει το πόδι του και τον βρίσκει αντικανονικά αυτόν με το μπλε. Όπως με. Καμία. Είναι του μάρτυρος Αλεξάνδρου, μαρτύρων Αλφιού. Ποταμός δεν είναι αυτός. Ήτανε ποταμός, θα είπε και ξεθύμανε.
Και Ζωσίμου, Ευσταθίου και του Ρωμαίου του Καλλίνικου. Πάλι Ευσταθίου, τι γίνεται. Ναι, Ηλιοδόρου, Μάρκου του Ποιμένος, Νέωνος, Νίκονος. Και είναι και των Οσίων Χαρίτονος ομολογητού, Αυξεντίου και Νεοφύτου του Εγκλίστου στην Κύπρο. Αγιορτάζουν οι μηχανές Νίκων, δηλαδή του Νίκων. Στην Καθολική Εκκλησία, αυτά μ' αρέσει. Αυτές οι καθολικές μέρες αυτές. Είναι του Αγίου Άρων της Οζέρ. Όχι της Οσέρ. Ο Άρων Ράμσε πήγε στην Οζέρ. Ναι. Είναι του Αγίου Ανεμούνδου. Ανεμούνδος. Αυτόν το λένε Ανεμούντ. Ναι. Γερμανός. Είναι του Αγίου Κόνγουολ. Ω, Κόνγουολ. Κόνγουολ. Είναι το Αγίου. Τα όλα το μεταξύ. Έλατε. Αυτό, α πούμε, Άγγλο παίζει αυτό στην Μίλντεσμπρο. Ναι. Μαζί με τον Ακπομ. Ναι. Εκεί πήγαινε. Σωστά. Είναι του Αγίου Ευστοχίου. Τρυποντό. Είναι του Αγίου Φαύστου. Ναι. Είναι του Αγίου Λαβρεντίου Ρουΐς. Βάλει ένα Λαβρεντί μετά. Αυτός είναι προστάτης της Φιλιππινέζικης νεολαίας. Γι' αυτό και είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της πορνογραφίας της Φιλιππίνας. Ναι. Κατάλαβες αυτός είναι ο... Είναι σαν να λες, είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των στημένων αγώνων στη Μαλαισία. Ναι, ναι. Του Αγίου Πάτερνου. Είναι ένα Πάτερνο. Και του Αγίου Βεγγεσλάου. Προστάτης της Τσεχίας, στα τσέχικα είναι Βάτσλαβ. Α, ξέρεις τι σκέφτομαι, ότι αυτός που γράφει τα τέτοια κάθε πρωί όλων αυτών δεν είναι αρχικά. Τα βγάζει εκείνη την ώρα. Πρώτα απ' όλα, πατάει κατά το πληκτρολόγιο. Πρώτα απ' όλα, στην Καθολική Εκκλησία δεν γιορτάζει κανένας το όνομά του. Ορεστιάδα 10 βαθμούς. Τι λέει ρε. Αυτή είναι η θερμοκρασία τώρα. Εντάξει, οριστιάδα είναι, δεν είναι. 10 βαθμούς. Καλά, εδώ μπορεί να έχει 18, μην νομίζεις. 21 λέει. Παρά λίγο. Ναι. Εξάλλου, στην Καθολική Εκκλησία δεν τα γιορτάζουν αυτά. Όχι. Όχι. Γιατί έχεις χρόνια πολλά, James, για τη γιορτή σου, την ονομαστική, τη χριστιανική. Ναι. Να, ο James. Δεν τον νοιάζει. Ναι, δεν τον νοιάζει. Και από αυτό συμπεραίνω εγώ ότι αυτός που σηκώνεται και τα γράφει αυτά κάθε πρωί λέει, κάτσε, σκεφτώ κάτι ονόματα τώρα. Ναι, ναι. Τη Τσεχία, και άμα βγει κανένα Τσέχο και με διαψεύσει, εγώ θα γίνω τέτοιο εδώ που θα βγω γυμνό και μάγκα. Ναι. Μάγκας. Κοίτα, με διαβάζουν και από την Τσεχία. Ό,τι σου λέει κάτι βουζουγουγού, κάτι τέτοια να πούμε ονόματα. Φιλιππίνες τώρα και. Φιλιππίνες τώρα και. Φίλοι χορτάτε. Κατάλαβε. Αχ, θέλω. Άντε από εδώ. Θα στα γράφω. Θα κάνω ένα best of και θα σα στέλνουμε. Γεγονότα 480 π.Χ. Ελληνικό στόλο υπό τον Θεμιστοκλή κατά ναυμαχή τον περσικό στόλο στα στενά τη Σαλαμίνα. Ο αρχηγός των Περσών, Ξέρξης, παρακολούθησε την τραγωδία του ναυτικού του από το όρος Εγάλεο. Εγάλεο, ήδη. 1538 λαμβάνει χώρα η ναυμαχία της Πρέβεζας, ο τουρκικός στόλος υπό τον Χαϊρεντίν Πασά, γνωστότερος Μπαρμπαρόσα, κατά ναυμαχή τον συμμαχικό στόλο με επικεφαλής τον Γενοβέζο ναύαρχο Αντρέα Ντόρια. Ωραίο όνομα για παίχτης αυτός. Αντρέα Ντόρια, ναι. Για Αστέρα Τρίπολης. Ναι. Γιάννενα. Δηλαδή πήρε Φιλωμένο και Ντόρεο Πάου, ναι, δεν του βγήκανε. Δεν του βγήκε. Στον Αστέρα παίζαν μπαλάρα. 1864 ιδρύεται στο Λονδίνο η Διεθνής Ένωση Εργατών που αποτέλεσε την πρώτη διεθνή. Τώρα λες και είμαστε στον Τιτανικό να πούμε. Τι μουσικάρα που πεις έτσι. Τσακ, I'm flying. 1964 η πρώτη απόπειρα εορτασμού της επετείου της ίδρυσης της ΕΑΜ σε ανοιχτό χώρο μετά το 1949 παρεμποδίζεται από τον Πρωθυπουργό Γιώργιο Παπανδρεού. Πονάτη. Ο οποίος τη χαρακτηρίζει πρόκληση προς το έθνος. 2000, αν σήμερα ο Κώστας Κεντέρης γράφει ιστορία, καθώς κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ με χρόνο 20.09. Βάλε ηχητικό. Τι ηχητικό? Έχει, το υπάρχει στο YouTube. Ναι, τι, ότι... Το χρυσό. Που λέει, ξέρω εγώ, ο Κεντέρης είναι πρώτος. Αλήθεια. Ναι, έλα, ναι. Έχει, έχει. Τώρα φθόρμητε κουμπί. Ναι, ναι, ζωντανή. Ο μικροφωνής, κοιτάξτε. Μη. Πάει κουμπούλο. Να πούμε ότι θέλω τη βοήθειά σας εγώ σε όλη την εκπομπή. Μέχρι να το βάλω εδώ το ηχητικό. Την ελληνική περιγραφή, αν μπορείς. Μην βάλεις τώρα. Κεντέρης. Oh my god. Μην βάλεις κανένα τέτοιο ξένερο εδώ. Βάλει, κοίτα. Αυτό. Θα το ακούσουμε όλοι. Πρέπει να είναι αυτό που ακόμα δεν έχουν βγάλει τις φόρμες τους. Όχι, όχι. Πάει η ελπίδα μας. Γιατί όχι και για κάτι. Κυπριακή, από το Κυπριακό ραδιόφωνο. Όχι. Δεν όχι, το θες, ε. Όχι.
Τώρα. Any minute now. Εδώ. Και έφυγε, έφυγε καλά. Και έφυγε πολύ αργά ο Αμερικάνος. Δυνατός ο Κεντέρης. Ανεβαίνει τώρα. Αγωνία. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα πρέπει να δυνατώσει. Δυνατός. Τώρα πρέπει να είναι πιο δυνατός. Ανεβαίνει ο Κώστας. Πάει για Κεντέρης. Ο Κεντέρης. Ο Κεντέρης είναι πόντος. Χρυσός νικητής ο Κώστας Κεντέρης. Χρυσός νικητής ο Κώστας Κεντέρης. Είναι απίστευτο. 20-09. 20-09. Μεγάλη κούρσα. Ο μεγάλος αγώνας. Δικαίωση για τον μεγάλο αυτό αθλητή. Ήταν απίστευτο στα τελευταία μέτρα της κούρσας. Αποθέωση. Κάποιοι λένε με το 20-09 ότι πήρε χρυσό, ότι ήταν σαν την Παπαρίζο όταν πήρε Eurovision. Γιατί? Δεν είχε πολύ αγωνισμό, αλλά, αλλά εγώ δεν είμαι αυτό. Εντάξει, ας προσέχαμε. Δεν είναι αυτό, γιατί η Παπαρίζου δεν είχε τίποτα. Και η Πατουλίδου το πήρε επειδή έπεσε η άλλη. Τι σημαίνει? Όχι, και η Παπαρίζου δεν είχε τίποτα υπό τα σκηνικά από πίσω. Ναι. Αυτή η μεγάλη φορά. Αν και ο Κεντέρης δικαιώθηκε. Γι' αυτό το λέω. Δικαιώθηκε. Άρα δεν μπορεί να λες κάτι. Εννοείται. Στρατιωτικό πλέον. Ναι. Βασικά. Όλοι οι Ολυμπιονίκε. Πώ λέγονται αυτοί. Γίνονται αξιωματικοί μετά, αν θέλει. Στο ναυτικό είναι τώρα. Μούτσο. Muchas gracias. Εν τω μεταξύ, παρατήρησα ότι 4 μήνες που κάνουμε πρωινή εκπομπή μαζί, έκανα λάθος. Χθες 2 χρόνια δεν ήμασταν μαζί τα Σαββατοκύριακα. 2 χρόνια. Θεωρητικά. Ναι. Γιατί θεωρητικά, πρακτικά. Καλά, δεν κάναμε κάθε μέρα, ρε παιδί μου, Σαββατοκύριακο. Εντάξει. Κάθε Σαββατοκύριακο. Γιατί? Κάθε Σαββατοκύριακο κάναμε. Ερχόσουμε. Ναι. Ναι, ναι. Εκτός όταν είχε κάτι. Ναι. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι. 2 χρόνια είναι ή 3. Αυτό δεν θυμόμουν. Νομίζω 2 όμως. Ναι, 2. Πριν 3 χρόνια έκανα βράδια πάλι. Respect μεγάλο, γιατί τα πρωινά δεν με περίμενες βασικά σήμερα. Ναι. Και το έκανες το λάθος. Να έρθεις με αυτή την άθλια ζακέτα. Μεγάλη, ναι. Όχι, με... θα ερχόμουν και τις άλλες φορές. Δεν ήρθες ποτέ. Δεν ήρθες ποτέ. Ναι, χθες το 2-5 τη City με όθησε, να σου πω την αλήθεια. Τι είναι αυτά, θα πούμε μετά. Περίεργα αποτελέσματα. 4-1 έχασε η Bayern, 2-5 η City. Καθόλου περίεργα. Άμα κάτσει και δει τα μάτσα, η Bayern κατέβασε μια ομάδα χωρίς τη Λεβαντόφσκι. Ό,τι να είναι. Εντάξει, δηλαδή η Bayern είναι Λεβαντόφσκι. Η Bayern κάθε χρόνο στην αρχή κάνει γκέλες. Ναι, αυτό συμφωνώ σε αυτό. Μπορεί να μείνει 10 προβλήματα. Εξηγούνται όλα. Ο Άρης, α πούμε, εξηγείται. Τα μεγαθύρια έκαναν γκέλες. Ω, σωστό. Ο Πάοκ, ο Άρης, όλοι αυτοί. Ο Άρης, πάω πρωτοπόρος, Άρης. Ναι, ναι. Θα τα πούμε, γιατί πλέον εγώ είμαι εκνευρισμένος. Γιατί η κατάσταση δεν είναι στο χέρι του Άρη πλέον. Ο Ολυμπιακός, ναι. Θα κάνει μια νίκη, σε περνάει. Ναι. Δηλαδή, και μετά κυνηγάς τον Ολυμπιακό. Δεν είναι ώρα να κυνηγάς από την αρχή. Ναι. Άσε τους άλλους να έχουν το άγχος. Ναι, αυτό. Mm. Ελπίζουμε σε μια γκέλα. 2013 συλλαμβάνουν τα ηγετικά στελέχη της Χρύσης Αυγής, Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης και Λαγός. Κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και οπλοκάτοχη. Πάμε σε ένα φίλο να μην περιμένει. Πάμε και συνεχίζω μετά. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Τι κάνεις? Χαίρετε, καλημέρα. Ωχ, πολύ βροχή ακούω. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Τι γίνεται, πώς πάμε? Καλά μωρέ, εδώ. Κλασικά. Όχι για πολύ, κλασικά. Τελευταία επίσημη. Τώρα αυτή η εβδομάδα είναι τσόντα, ρε παιδί μου. Είναι. Είναι σαν του Λιακόπουλου. Τελευταία εκπομπή παρουσίαση και τα κρατάει κάτω. Όχι, μήνα. Είναι σαν τη συναυλία στο Big Slack. Ναι. Γι' αυτό θα φύγει με κλωτσίες και μπουνιές. Είναι γεστάρ, δηλαδή. Ναι. Όχι, θα. Είναι γεστάρ, έτσι όπως είναι. Πω, πω, με το ζόρι ακούμε, να ξέρεις. Δύσκολα να. Θέλω γεστάρ, λέω. Δεν θα χωράει. Εγώ θα κλειδώνω την πόρτα. Έτσι. Αρχικά δεν θα μπορεί να έρχεται. Α, δεν έχω θέμα. Θα κλειδώνω, θα ακόμα κλειδώνω, καλύτερα. Θα κλειδώνω την πόρτα, θα έχω παρέα. Το καινούργιο πρόγραμμα ανακοινώθηκε. Θα ανακοινωθεί εντός της εβδομάδας από τον Γιώργο τον Ζαγόρο το μεσημέρι, τα μεσημέρια. Μπορεί και σήμερα. Ανακοινώθηκαν κάποια πράγματα την Παρασκευή. Λίγα πράγματα. Αλλά μέσα στην εβδομάδα, νομίζω προς το τέλος της εβδομάδας, θα ανακοινωθεί επίσημα όλο το πρόγραμμα, το οποίο θα ξεκινήσει από την άλλη Δευτέρα. Ξέρεις, αυτό με το νέο πρόγραμμα είναι οι τρεις ερωτήσεις που επικρατούν στη Θεσσαλονίκη. Είναι το με Ματέο Γκαρσία τι γίνεται, με Βιερίνια τι γίνεται, ναι. Και με το νέο πρόγραμμα θα το ανακοινώσετε. Αυτά, αυτά τα τρία πράγματα νομίζω εξέχουν. Ο Φεθαζίδης φεύγει, έτσι, από ό,τι κατάλαβα. Έτσι βγήκε. 99%. Και από τις δηλώσεις παιχτών και. Ναι, αυτό βγαίνει. Γιατί χαιρέτησε, αν άκουσα, διάβασα δηλαδή ότι χαιρέτησε. Ναι, ναι, ναι.
ξέρεις τι. Τον ΠΑΟΚ. Πολλές αλλαγές. Αδικαιολόγητες για εμένα. Προσωπικά, έτσι. Αδικαιολόγητες. Το να θυσιάσουμε από την δεύτερη-τρίτη αγωνιστική το πρωτάθλημα ή οτιδήποτε μπορούσε να διεκδικήσει ο ΠΑΟΚ φέτος για ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να σου βγει και μπορεί να μην σου βγει. Δηλαδή, φοβάμαι και μόνο στη σκέψη να μην είναι καλό το αποτέλεσμα την Τετάρτη. Τι θα λέμε από την Πέμπτη και μετά. Πού ήσουν ακριμένο εσύ, γιατί άλλοι όλοι μου λένε. Με νοιάζει για του άλλου, με μένα μιλά, ρε φίλε. Τι α πούμε, τι απόψει των άλλων θα σου πω. Άρα έχει σφίξει ο Αμπέλ για την Τετάρτη. Σφιγμένο είναι. Α, ωραία. Περίμενε λίγο να. Δηλαδή, α πούμε ότι δεν έκανε εκτεταμένο rotation, έτσι. Ναι. Και την Τετάρτη το αποτέλεσμα δεν ήταν καλό. Ναι. Δεν είναι αυτό που περιμένει. Ναι. Τι θα λέγαμε. Όχι το ίδιο. Γιατί δεν ξεκούρασε βαθμούς παίκτες του. Ναι, δεν σου είπα να παίξει 11 στα 11, αλλά τώρα μια ομάδα η οποία δεν έχει παίξει ούτε στα φιλικά. Αυτή η ομάδα που κατέβηκε προχτές, μαζί αυτοί οι παίκτες δεν έχουν παίξει ούτε στα φιλικά. Δεν θυμάμαι ο Βρακάς, ας πούμε, που είναι καλό παιχτάκι, να έχει παίξει με Πέλκα και Τζόλι μαζί τριάδα. Ποτέ. Έτσι λέω εγώ. Το δεύτερο ημίχρονο ήμασταν καλοί, νομίζω. Βρε, μια χαρά ήμασταν. Δεν σου είπα ότι ήταν πολύ κακός ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, άτυχος ήταν. Δοκάρι είχε, ξέρω εγώ. Δεν μπορώ να καταλάβω όταν ένα πρωτάθλημα έχει ακόμα 33 αγωνιστικές με τουλάχιστον. Στην Ελλάδα είμαστε. Ναι, στην Ελλάδα, αλλά έχουμε να παίξουμε και καμιά 12 τέρμπι, έτσι. Ναι. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Ωραία. Δεν μπορούμε να λέμε ότι κρίθηκε ένα πρωτάθλημα πίσω. Δεν είπαμε ότι κρίθηκε, αλλά νομίζω ότι δέχεσαι ότι πετάχτηκαν 4 βαθμοί. Δεν σου είπα ότι αυτοί οι 4 βαθμοί είναι σίγουρο ότι θα σου στερήσουν το πρωτάθλημα. Αλλά πετάχτηκαν όπως και να το κάνουμε. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή η διαφορά από την κορφή είναι 2 βαθμοί. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε τώρα με 2 βαθμούς διαφορά από την κορφή ότι πετάξαμε ένα πρωτάθλημα. 2 είναι. Γιατί αυτό. Γιατί είναι τον Άρη, ναι. 2. 7 δεν είναι, το Άρη. Ναι. Ναι. Κοίτα, θέλει. Και υπάρχει ένα πιθανότερο για Ολυμπιακό και ΑΕΚ στην ουσία. Ναι. Που μπορεί να βγει ισοπαλία, α πούμε, και να είσαι 3 βαθμούς. Ναι. Που μπορεί να βγει ισοπαλία και να είσαι 3 βαθμούς. Ωραία. Ωραία. Άντε, χειρότερη να είσαι 4. Οκ, το δέχομαι. Αλλά αυτό που έγινε στα social media μετά το παιχνίδι ήταν αδικαιολόγητο. Συμφωνώ και σε αυτό ότι η υπερβολή είναι αδικαιολόγητη. Η υπερβολή. Αλλά το να μπορούμε και να έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε κριτική στο ότι το rotation ναι μεν θεμητό και χρειάζεται σε τέτοια περίπτωση αλλά όχι τόσο εκτεταμένο. Να σου πω το άλλο που με πείραξε εμένα από τον ΠΑΟΚ γενικά, από τον οργανισμό ΠΑΟΚ. Απαιτούσα από τον οργανισμό ΠΑΟΚ να ζητήσει να μην παίξει παιχνίδι ο ΠΑΟΚ αυτή την αγωνιστική από τη Λίγκα. Πόσοι άλλοι το ζητήσανε βέβαια. Το απαιτούσα αυτό. Να μην πάει η ομάδα στο Βόλο, να μην διακινδυνεύσει τραυματισμούς, να ξεκουραστεί γιατί παίζει το πιο κρίσιμο παιχνίδι της ιστορίας του. Ζήτα το ρε ΠΑΟΚ, επιτέλους μια φορά. Μαζί σου, συμφωνώ 100% θα το που λες. Αυτό ήταν αστοχία μεγάλη. Θα μπορούσαν να το κάνουν. Και πας εκδός κάτω και άμα σου αρνηθούν, σου αρνηθήκαν. Ναι, κάντο όμως εσύ. Να έχεις να λες κιόλας μετά ότι μου το αρνήθηκαν. Από την άλλη, η Χράσταρ που δεν έκανε rotation, τρώει κράξιμο τώρα, έτσι. Ναι. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να μην παίξει τον Τέρκα. Έτσι. Έχουν θέματα. Εντάξει. Εγώ πιστεύω πάντως, ειλικρινά πιστεύω ότι μπορούν τα παιδιά να πάρουν την πρόκριση. Σαφώς και μπορούν. Νομίζω ότι το θέλουν τόσο πολύ να πάρουν την πρόκριση που δεν θα αφήσουν και περιθώρια στην Κράσνοντάρ πολλά αντίδρασης. Και ελπίζω να πάνε όλα καλά και την Τετάρτη να πανηγυρίζουμε όλοι και την Πέμπτη που θα ηρεμήσει και το μυαλό μας θα είναι πιο κρύο. Να σκεφτούμε το πρωτάθλημα μετά. Έτσι, έχει και μια αγωνιστική μετά. Χρειάζεται ενίσχυση η ομάδα, έτσι, δεν μπορεί να αντέξει αυτές τις οργανώσεις. Ακόμα και στην Europa League. Για μένα θέλει, δηλαδή, ένα παίκτη δυο σίγουρα χρειάζεται ποιοτικούς. Δείξαν οι καινούργοι ότι μπορούν να θα βοηθήσει. Ο Τσόλα κάποιος θα βοηθήσει. Ο Αγιέ που έρχεται να παίξει από το Μάρτιο, νομίζω στάθηκε αρκετά καλά. Καλώς ήταν. Μια χαρά ήταν. Είχε τρεξίματα δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Μια χαρά ήταν. Μια χαρά. Αυτά. Ο Γιαννούλης που βλέπω πάρα πολύ ανεβασμένο. Πάρα πολύ ανεβασμένο. Εντάξει, το παιδί δεν... Νομίζω ότι
κρατήσει καλά στην Ελλάδα. Και έτσι, και έτσι είναι το σωστό ποδοσφαιρικά. Ποδοσφαιρικά αυτό είναι. Έτσι. Λοιπόν, βρέχει αρκετά, προσοχή στους δρόμους. Πού είσαι, πού κοντά κινείσαι τώρα? Τώρα είμαι περιφερειακό και θα πάω εκεί. Ωραία, το νου σου. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, καλή δουλειά. Καλή δουλειά. Λοιπόν, 2-31-0-287-38, όσοι είστε έξω έτσι δώστε μας ρεπορτάζ αν έχουμε κάνα θεματάκι με τη βροχή ή γενικά έτσι να μας πείτε που είστε, τι κάνετε. Αλλά και να είστε σταματημένοι στο σχολείο, ναι, να μην ακούσω κανένα. Ή hands free ρε παιδί μου. Όχι και πάλι, και πάλι. Και πάλι, ναι, δεν είναι... Να αποσπά. Ναι, όντως, σωστό. Και αυτό πλέον θεωρείται παράνομο. Εννοείται, ναι. Εννοείται. Καλά, βέβαια αυτό που βλέπουμε να οδηγάει ο άλλος ή η άλλη και να στέλνει μηνύματα. Ναι, και φαίνεται, ρε φίλε, δηλαδή. Φωτίζει η οθόνη. Όχι, όχι. Φαίνεται από τον τρόπο που οδηγάει, ρε παιδί μου. Κάνει... Ή έτσι, ή πάει λίγο πιο αργά από το, έτσι το είναι φυσιολογικό. Το χέρι, το κούνημα, ναι, γιατί ναι, βλέπετε, ναι, ναι. Να πάμε στο διάλειμμα και να συνεχίσουμε να μετά το. Στο διάλειμμα. Ναι, 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 ναι. Και μετά να συνεχίσουμε το σαν σήμερα και ό,τι άλλο έχουμε. Εσείς το ζητήσατε. Το απαιτήσατε να παίξουμε ρέμο. Ναι, Αντώνη. Κομματάρα. Σαν να είμαι στο κλάσμα Βικελίδη. Ναι. Τέλεια. Έναν, ένα θα τους καθαρίσω όλους. Για φέρουμε τέτοιο, φέρουμε Ηρακλήδη στην Bayern. Ναι. Ρέμο, ναι. Τριζή. Όχι τον Τόλι. Α, το. Τον Πασχάλη. Είπα κι εγώ. Άλλος Ηρακλήδης. Ασλαμάς. Νομίζω αυτή είναι. Καλός είναι και Ασλαμάς. Κουλάλης. Κουλάλης, Ασλαμάς. Ματζιούκι θα φέρουμε. Κι άλλοι είναι τελικά, Ναι, ρε, πολλοί είναι. Μέχρι τους 300 έχουμε ακόμα να σου πει. Ντροπή, ντροπή σου. Ελπίζω να ακούει ο Αντώνης. Εννοείται, θα μου τα δείξει. Και αν μην τα ακούει, θα τα λέω. Δεν. Θα κάνει. Καλά. Τα έχω τα ηχητικά. Θα πάρω μια μέρα το βράδυ και θα πω: ακούστε και αυτό. Θα ακούσει ένα του, του, του. Θα είσαι στην κονσόλα. Ε? Θα είσαι στην κονσόλα. Ποιο θα είναι. Τι μπορεί να είναι ο Αντώνης. Ντροπή σου, ντροπή σου, θα σε μαλώσω. Λέει, που 2,5 μήνες έκανα εγώ. Θα σε μαλώσω. Μέχρι να πει μια μέρα, ας θα κάνω εγώ και. Κοίτα. Τελικά μου αρέσει η κονσόλα. Λοιπόν, πάμε στις γεννήσεις. Μπαμπαμ, έτσι να τα ξεπετάξουμε αυτά. Ναι. Είναι ληξιάρχη. 551 π.Χ. ο Κομφούκιος. Μετά έκανε και την εκπομπή το Κομφούζιο, ο τέτοιος. Τανάκης. Το Κομφούζιο δεν σε βγάλανε καμιά μέρα μπροστά στην οθόνη. Το Κομφούζιο όχι, είναι μικρό ήμουνα τότε. Μετά. Κουνγκ Φου Τζου λεγόταν ο Κομφούκιος. Γι' αυτό παραξενεύτηκε. Τη σχολή καράτε. 1893 γεννιέται ο Γιάννης Σκαρίμπας, ιδιότυπος ποιητής, πεζογράφος και θεατρικός συγγραφέας. 1924 ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, Ιταλός ηθοποιός. Και το 1934. Καταλάβατε. Χρόνια του πολλά. Χρόνια του πολλά. Το 1934 γεννιέται η Μπριτζίτ Μπαρντό. Μπριτζίτ. Μπριτζίτ Μπαρντό. Μπριτζόλα που λέμε είναι η Μπριτζίτ ή Μπριτζίτ. Μπριτζίτ, ε. Τώρα το είδα. Εγώ το είδα πιο καλά. Φαίνεται πιο καλά από εδώ. Πού είναι γυρισμένη η οθόνη. Εγώ πάντα Μπριτζίτ την έλεγα. Είμαι σίγουρος. Δεν παραξενεύομαι. Άνοιγα το σερτάρι. Ναι, το κουρτερό το σερτάρι. Η μέρα που τα έφω. Θάνατη το 1991 ο Miles Davis, Αμερικανός συνθέτης και τροπετίστας. Αυτή με την τζαζ πολύ, κάθε μέρα πέθανε ένα τζαζίστας. Αυτό είναι πολύ τζαζ που τα γράφει. Τζαζ. Το Miles Davis, εσείς μην το δένετε κόμπο, μπορεί να το λένε Μπάμπι Μπατμανίδη, ξέρω το. Ωχ, μωρέ κρύε. Ωχ, μωρέ κρύε. Εγώ δεν κάνω τέτοια λάθη. Το 2003 ο Ελία Καζάν. Το βάλε. Ελία Καζάν. Από τον Μπασάν. Ηλίας Καζατζόγλου, ελληνικής καταγωγής, Αμερικανός σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου. Και τον έκανε Ελία. Ελία Καζάν. Μάλιστα. Το 2016 Σιμών Πέρες, διακεκριμένος Ισραηλινός πολιτικός. Σιμών Πέρες είναι από αυτές που παίρνουν κάτι Μεξικανούς και δεν βγαίνουν με τίποτα. Δηλαδή, και λες, ναι, ναι, όπου ναι. Τον πήραμε αυτό να. Λες πω, ο Σιμών Πέρες έρχεται. Και στη Σάντος Λαγκούνα είχε 35 γκολ και 7 ασίστ. Και εμείς εδώ πέρα δεν πήραμε. Τι θέλει ο άλλος πρωί-πρωί. Τι θες να σου στείλω πρωί-πρωί. Σωστά στο στείλα, ρε. Δεν ακούνε εκπομπή. Ακούνε, αυτό είναι το πρόβλημα. Ποιος είναι. Αυτός, 1-0. Λοιπόν.
Ας θα τον πω στον αέρα. Λοιπόν, το email που σου έστειλα, φίλε μου Σταύρε. Σταύρε ή Σταύρο λέμε. Φίλε μου Σταύρο. Φίλε μου Σταύρη. Είναι αυτό που σου έστειλα. Αυτό που έστειλες, μόνο που σου είπα κάνει και την αλλαγή με το C και το S. Αυτό. Περίμενε, περίμενε. Ότι εσύ δίνεις οδηγίες σε κάποιον άλλον για ηλεκτρονικά. Ιδίως σε αυτόν. Αν είναι δυνατόν. Ο οποίος είναι 280 χρόνια. Όχι, όχι, είναι ο σωτήρας μου. Σε όλα. Στα κινητά μου, στα λάπτοπ μου, στα format, μορμάτ, πώς λέγονται αυτά. Το λες, έλα βρε Σταύρο, γόρι μου εδώ. Είναι... Κάτι λαμπυρίζει αυτό το κινητό. Ναι, είναι ο σωτήρας μου, πραγματικά. Δηλαδή, Σταύρος Σωτήρης. Μπορεί να κάνει οτιδήποτε εκείνη τη στιγμή και εγώ να τον πάρω, τον πω, έλα ρε, εκείνο το... θα μου δώσει αμέσως τη λύση. Και είναι, ναι. Έλα, θα κάνεις. Είναι, λοιπόν, πατάς εκείνο, μετά, περίμενε εγώ, πατάς μετά αυτό. Ενώ χτυπάς το λάπτοπ για να δουλέψει έτσι. Ναι, ναι. Ναι. Μην το χτυπήσεις το λάπτοπ, έτσι, γιατί. Μπορεί να σε ερωτευτεί. Αυτό είναι ο κίνδυνο. Μπορεί να αρχίσει να στάζει. Κακοκαιρία έρχεται. Αυτό είπε. Κάτσε τώρα, μπορεί να λέει, ας πούμε, στην Αφρική κακοκαιρία. Έρχεται, λέει, διήμερο με σφοδρές καταιγίδες. Πού θα χτυπήσει το νέο κύμα κακοκαιρίας. Τι με βροχή, δηλαδή, το πάω Κρασνοντάρ. Κάτσε να το δούμε λίγο. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη, νεφώσεις με τοπικές βροχές και πρόχειρες καταιγίδες. Νοτιοανατολική θερμοκρασία 17 με 25. Μια χαρά, μια χαρά. Δεν την κολακεύει καθόλου αυτό το ρούχο. Το πάνω, νησιά δάκη. Ιωνίου, βροχές κλασικά εκεί, Δυτική Ελλάδα. Ναι, εκεί. Νησιά Ιωνίου. Ιωνίου. Α, Ιωνίου, γελώ τι. Λήξανε. Τι ωραίος, τι ωραίος. Για πες Γιάρη. Ένα μότσο χαλιά. Γιατί? Δεν είναι, από όπου και αν το πιάσεις δεν είναι ωραία τα πράγματα. Χθες ήταν η μέρα των εκπληκτικών δηλώσεων για μένα. Βελιζής έκανε πράγματα και πράγματα. Σοκ αυτό. Βελιζής και Ρασβάν Λουτσέσκου. Όχι τόσο ναι, Λουτσέσκου. Εντάξει. Αλλά αυτά που είπε ο Βελιζής, αυτά που υπονόησε ότι θα έλεγε και που άφησε και ένα ανοιχτό παραθυράκι να τα πει. Για μένα εντυπωσιάστηκα, δηλαδή. Εκθέτει Άγγελο Χαριστέα εντελώς. Περισσότερο από Ένινγκ. Εντελώς. Γιατί κάποιοι άκουσαν για Ένινγκ και. Στο τέλος. Τα μπάλωσε για Ένινγκ. Ναι. Ναι, γι' αυτό. Ναι. Δεν ξέρω. Κοίτα, δεν ξέρω αν τα μπάλωσε σε θέμα χαρακτήρα. Δηλαδή, σαν να λέει εντάξει, ο άνθρωπος μπορεί καλός να. Καλός άνθρωπος, ναι, αλλά ναι. Α, δεν μπορεί. Ναι. Ή μπορεί να τα μπάλωσε για σεζόν. Έξυπνες δηλώσεις, ναι. Πάντως. Δηλαδή διπλωματικές. Ναι, μεν αλλά, λέω δε λέω. Όχι, λέω όμως. Εμένα μ' αρέσουν οι παίχτες που τα λένε. Ναι, τι, εδώ δεν δίστασε να απαντήσει και για Φετβατζίδη ότι εντάξει, καλώς. Τον έστειλε και. Τον έστειλε. Ναι, έστειλε, πώς, ναι. Δεν είπε και πόσα λεφτά, ναι, θα παίρνει, ας πούμε. Έφυγε, μας πήρε και τα ρούχα του και έβγαλε δισούλες ο Δηλυζής. Αλλά κρατάω μια επιφύλαξη ότι αυτό που είπε στο τέλος που τα μπάλωσε, μήπως εννοούσε την περσινή σεζόν που ήταν διαφορετική. Είχε άλλη δουλειά είχε ο Ένινγκ πέρσι, άλλη φέτος. Ναι. Πέρσι είχε να χτίσει. Πέρσι είχε να διαχειριστεί και να σώσει. Εμένα μου άρεσε που μίλησε και ποδοσφαιρικά. Δηλαδή, είπε ότι να, με τον κύριο Μάντζιο αυτή την εβδομάδα βάλαμε, λέει, κομμάτια τακτικής. Mm. Σαν να λέει ότι δεν δουλεύαμε τακτική. Σωστό. Και κάτι ακόμα είπε τακτική και. Δεν το θυμάμαι τώρα. Κι εγώ. Αλλά είπε παιδί μου ότι δεν λειτουργούσαν σωστά τα πράγματα ακόμα και στην προπόνηση. Α, ένταση. Βάλαμε, λέει, περισσότερο ένταση και τακτική. Εν τω μεταξύ, είναι Δηλυζής που είναι από τους παίκτες που δεν είναι, παιδί μου, των προπονήσεων. Όχι, είναι τίμιος, είναι τέτοιο, ναι, αλλά δεν ξέρει. Δεν είναι για τέτοιο επίπεδο για προπονήσεις. Και είπε, είχαμε ένταση. Εντάξει, το Δηλυζής, ο οποίος. Είπε κιόλας ότι ήμασταν απροετοίμαστοι και ότι δεν παραξενεύουμε που αποκλειστήκαμε από Κοβάλιδια. Αυτό πάλι. Αυτό με παραξένεψε λίγο. Δεν ξέρω, εμένα με. Εγώ κατάλαβα ότι δεν εννοούσε τόσο στην προετοιμασία, εννοούσε στο ψυχολογικό κομμάτι, δεν ξέρω, στο. Ή το είπε ότι αποκλειστήκαμε λόγω των επιλογών. Γιατί αμέσως μετά είπε για παίχτες οι οποίοι δεν παίξαν στην φυσική τους θέση κτλ. Ναι. Άρα, ας πούμε, μήπως περίμενε ότι θα αποκλειστεί ο Άρης όταν είδε την ενδεκάδα, σου. Όλοι το περιμέναν αυτό, νομίζω. Δεν ξέρω. Και δεν είδα καμιά αντίδραση για τις δηλώσεις. Δεν υπόθηκε κάτι, όχι. Εγώ ποιον. Μέχρι, μια κάτι. Μια. Όχι. Τίποτα. Μα δεν είναι. Ο μόνος που είναι ίδιος με τέτοιο είναι η παίκτης και ο Καρυμπίδης.
Ναι. Ποιος να αντιδράσει, ο Καρυπίδης? Σιγά, δεν είναι παιδί. Θεωρώ ότι και ο Καρυπίδης θα έλεγε τα ίδια. Ναι. Δηλαδή, ναι. Αν μιλούσε ο Καρυπίδης, στην καλύτερη περίπτωση θα έλεγε τα ίδια. Ναι. Και επίσης, λόγω της θέσης του ίσως να έλεγε και παραπάνω. Λοιπόν, τώρα θα το. Θα την, ή δεν θα έλεγε και τίποτα. Θα την. Πες μου, θα, σε προκάλεσα. Θα την αλλάξω λίγο την κουβέντα. Α, για να μην πω άλλο ρήμα. Ναι. Γιατί έχω ακούσει πολλά τώρα τελευταία από πηγαδάκια ότι εγώ με τα σορτσάκια που επιλέγω είμαι σαν, σαν τον Καρυπίδη. Τι πρόβλημα Α, έχετε με τα ροζ σορτσάκια? Ναι, και αυτό το έχω ακούσει. Τι έχετε? Το έχεις ακούσει και το αναπαράγεις κιόλας. Άσε, με έχει πει ο Θοδόρο εδώ πέρα. Με έχει τι αναπαράγω? Λέει, πρέπει λέει, να τον αλλάξουμε, λέει, τις συνήθειες στο ντύσιμο. Ποιος και... το είπε αυτό? Όχι, στο Θοδόρο. Εγώ τι αναπαράγω? Κάτι είχες πει εσύ που, για τα ροζ σορτσάκια, γιατί, ειδικά για το ο νέο. Ο Θεοδόρο μου το είπε. Α, ναι. Κοίτα τώρα πώς... Ο Θεοδόρο μου το είπε. Δεν και, ξέρω, δεν ακούγα. Πάω προχθές σε γνωστό meeting. Άθλιο είναι. Σε γνωστό meeting. Τέλειο είναι. Δεν η ροζ βερμούδα. Σαν γαλοπούλα ομοίησε. Δεν είναι ροζ, είναι, είναι κρέμ. Άντε βρε, κρέμ μπρουλέ. Δεν έχετε ιδέα. Τέλος πάντων. Ναι. Και το βλέπει γνωστό δίδυμο που δεν θα αποκαλύψω από το ραδιόφωνο εδώ πέρα. Τσαλτίδης Παπαδόπουλος. 50% ευστοχή έχεις. Τσαλτίδης είναι σίγουρα. Ναι. Και γνωστός δημοσιογράφος. Έλα, προχθές πήγα στο... Γκάτος. Α, ναι, 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 ναι. Και βλέπω και λέει, ο μεγαλύτερος νομίζω. Καρυπηδικός λέει είναι, γιατί λέει φοράει τέτοια. Ποιος είναι αυτό, ο Χρύσανθος ή ο άλλος? Α, εντάξει. Και έχετε να πείτε εσείς για τον ντύσιμο του Καρυπίδη που φόρεσε. Εμένα μ' άρεσε. Μα δεν έχει ιδέα από ντύσιμο. Και εσύ. Δηλαδή, τι εγώ βρε. Ότι δεν φοριέται, δεν φοριέται το σορτσάκι το καλοκαίρι με σακάκι. Πώς δεν φοριέται? Πες το στους άλλους που τον έχουν βγάλει. Ποιος έχω... τώρα, ο Τσαλτίδης από το Βαθύλακο, πού να ξέρει από αυτά? Ενώ ο Χρύσανθος δίνεται ωραία. Ναι, τον έχω δει πολύ ωραία. Χρύσανθέ μου, αδερφέ μου. Χρύσανθέ μου, φίλε μου. ξέρεις, έχουν κάνει ένα πετυχημένο βέβαια. Αυτό το δίνω, άσχετα που διαφωνώ. Ότι από τη μέση και πάνω λέει ο Άρης λέει μεσοεπιθετικά και από τη μέση και κάτω μεσοεπιθετικά. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Καλό. Πολύ ωραίο. Αλλά δεν έχετε ιδέα. Επίσης, για να το γυρίσουμε στο ποδοσφαιρικό, γιατί μην μιλήσουμε για μόδα. Εσύ να ξέρεις από μόδα. Θα μας πει, θα κάνουμε και στην εκπομπή μας. Κατάλαβες. Να μην μιλήσω εγώ για μόδα. Ναι, ναι, δεν μπορείς να μιλήσεις. Με ζακέτα Λίβερπουλ και με ροζ βερμούδες. Ήξερα εγώ. Ξέχασε το. Μα σήμερα με μαύρη βερμούδα. Ναι, λοιπόν. Φάσιο Άικο. Με έκανε επίσης εντύπωση το θέμα γηπέδου. Που είπε ότι, που είπαν ότι δεν μπορεί, ο Άρης δεν μπορεί να παίξει. Ναι. Επειδή είναι τεχνική ομάδα, μέσω επιθετικά θέλει να δημιουργήσει και τη δυσκολεύει το γήπεδο. Ναι. Θα βρεθεί λύση γι' αυτό ή στα εντός έδρας παιχνίδια ο Άρης ήδη, θα έχει θέμα? Ήδη έχει βρεθεί λύση. Και... βρεθεί. Τι, διώξατε τις γάτες από την περιοχή? Όχι, γίνεται θεραπεία στο γήπεδο, ρε παιδί μου, και θα φτιαχτεί. Θεραπεία, ρίχνω έτσι. Αντιβιωτικά. Ναι, το κάνουν. Το ποτίζουν με ντεπό. Το θερμομετρούν. Βάζουν στη δεξαμενή που βάζουν για να ποτίσουν το γήπεδο. Κύβδηλος. Ρίχνουν μέσα αντιβίωση. Αμοξύλ. Πάμε στο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σου, Κλωμένη. Γεια σου, Κλωμένη. Λοιπόν, μαθαίνω ότι γίνονται για να κατατάξεις το Λίμπερο, έτσι? Ναι, μεταγραφική περίοδος. Α, μπράβο. Και χάρηκα πολύ που... φεύγω. Στην βραδινή εκπομπή θα έχουμε τον Αντώνη Κούλαλη. Ναι. Και αυτό να δω. Λοιπόν, ναι, στο προηγούμενο σταθμό είχαμε σοου με τον Κούλαλη. Εδώ να δεις τι θα έχετε. Στον προηγούμενο σταθμό. Ναι. Α, δηλαδή τώρα κι εσείς μάλλον χωρίζετε, δηλαδή θα πάτε... Χωρίσαμε, είμαστε σε διάσταση τώρα, είμαστε τώρα. Ήρθα να πάρει τα παιδιά, αλλά δεν θα το αφήσω. Ήρθαμε να μιλήσουμε για τη διατροφή. Ναι. Θα πάτε σε άλλες ώρες δηλαδή. Ο Τσίψιος όχι. Εγώ θα μείνω εδώ πέρα και με εκλεκτή παρέα. Ναι. Α, με εκλεκτή παρέα. Με εκλεκτή παρέα ο Τσίψιος εδώ τα πρωινά θα είναι πρωινάδικο κανονικό. Σάκη ρουβά. Ναι. Εκλεκτή παρέα, όπως το είπες, από άντρες είναι ο Ρουβάς και από γυναίκες είναι η Αθηνά Οικονομάκου. Σωστό. Ναι, εδώ θα... άστο, να μην πούμε τίποτα άλλο. Να ακούτε Ζαγόρα το μεσημέρι, να θα ανακοινωθούν. Αυτός, θα ανακοινωθούν. Ναι. Πάντως, εγώ αποκαλύπτω ότι θα υπάρχει θηλυκό στοιχείο. Νομίζω το μόνο... ναι, αυτό είναι δεδομένο. Θηλυκό στοιχείο θα υπάρχει. Να την κάνεις,
να την κάνει φροντιστήριο για ποδόσφαιρο, μην με πετάξει κανένα ό,τι να είναι. Γιατί μετά θα αναγκαστώ να. Κράτα μια επιφύλαξη, κλεωμένη, μην διδάξει αυτή ποδόσφαιρο στον Τζίψο. Γιατί. Άμα είναι τόσο. Αν είναι τόσο καλή και κατέχει το αντικείμενο, μάλιστα. Θα εκπλαγείς, κλεωμένη. Πρώτα απ' όλα, κλεωμένη, εγώ έχω να πω ότι έχω παίξει μισή φορά μπάλα στη ζωή μου. Αυτό λέω. Εσείς έχετε παίξει μπάλα στη ζωή σας. Έτσι είναι. Εγώ πιο πολύ. Και πολύ μπάσκετ έπαιζα και από μικρός ποδόσφαιρο δεν έχω παίξει πολλές φορές. Όχι εσύ, για το που λέει εδώ πέρα που ανοίγονται, που λένε θα μας μάθουν. Αλλά καλά, αλλά. Τα τελευταία χρόνια μαθαίνουμε αυτά που ακούμε με τα συστήματα και με τα τέτοια. Ναι. Λίγες φορές έπαιξαμε ποδόσφαιρο. Λοιπόν, πιο πολύ μου άρεσε το μπάσκετ και στο σχολείο. Αλλά το ποδόσφαιρο τελικά είναι αυτό που ασχολείται όλος ο κόσμος. Δεν ξέρω πώς σε τραβάει σαν άθλημα. Είναι τελικά, καλά λένε ότι είναι το καλύτερο άθλημα. Λοιπόν, εχθές είχαμε ένα παιχνίδι στο γήπεδο Χαριλάου. Ναι. Παράξενο παιχνίδι. Ναι. Δεν τα είχα δει τα Γιάννενα καθόλου. Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν μαγική. Μόνο εγώ είχα δει τα Γιάννενα. Ναι, νομίζω ότι ήταν μαγική εικόνα το πρώτο ημίχρονο. Ο Άρης έκανε αρκετές ευκαιρίες που μπορούσε να έχει βάλει και 2 γκολ και 3 γκολ. Ναι. Σε αντίθεση με τα Γιάννενα που κάνανε μία φάση, πέτυχε ένα γκολ το 0-1 και στη συνέχεια από ένα τραγικό λάθος του τερματοφύλακα έγινε το 0-2 και χωρίς να το καταλάβει κανένας το σκορ έγινε 0-2. Φυσικά ο Άρης στο πρώτο ημίχρονο μπορούσε να πετύχει και ένα και 2 γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο για να γυρίσει στο 0-2 πρέπει να έχεις πολύ ψυχή μέσα σου. Με το που μπήκε ο Άρης μείωσε και κατάφερε να ισοφαρίσει. Ναι. Και μετά διέκρινα να πέφτει η απόδοση όσο περνούσε το παιχνίδι. Και η διάθεση. Τι πράγμα. Και η διάθεση έπεφτε. Εγώ δηλαδή έβλεπα ότι δεν μήπως υπήρχε. Μήπως βγήκε και κούρασε, ρε παιδιά. Έλα, ρε, εσύ, ρε, περίμενε. Έχεις παίξει και μπάλα εσύ κιόλας. Ναι. Και θέλω τη γνώμη σου. Δηλαδή, άμα είσαι 0-2 πίσω και το ισοφαρίζεις, μετά πετάς, δεν παίζεις, δεν παίρνεις μια ψυχολογική πετάς. Τέτοια. Ναι. Πού είναι, ξέρεις για μένα που χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία να το γυρίσει ο Άρης στο μάτς. Γιατί και εγώ πίστευα ότι θα το γυρίσει. Αμέσως μετά το 1-2, στο αμέσως επόμενο λεπτό γίνεται ευκαιρία να γίνει το 2-2. Εκεί αν έμπαινε εκείνο, μετά θα βάζεις άλλα 2, θα πήγαινε 4-2. Ναι, αλλά μπήκε το 2-2. Ναι, μπήκε μετά, μπήκε σχετικά νωρίς. Δηλαδή είχες και ένα τέταρτο 20 λεπτό περίπου. 20 λεπτά είχες σίγουρα. Εντάξει, μετά άρχισαν λίγο καθυστερήσει, οι άλλοι αλλαγές, εκείνο το άλλο. Πέφτει ο ρυθμός έτσι κι αλλιώς. Για το 2-2 έγινε νωρίς σχετικά το 2-2. Μετά διέκρινα ότι θα να έπεφτε η απόδοση. Άκουσα και κάποιες αλήθειες τώρα από το Βελιζήσι που άρχισε να μιλάει μετά στη συνέντευξη τύπου. Δεν ξέρω ο Ένινγκ, δεν ξέρω τι δουλειά έκανε το καλοκαίρι. Οι ευθύνες μοιράζονται και στη διοίκηση και στη διοίκηση. Οι ευθύνες είναι αποκλειστικά του κυρίου Ένινγκ και του κυρίου Χαριστέα και στο θέμα των μεταγραφών, αν και θα περιμένω ακόμα λίγο εγώ. Γιατί είδα κάποιους παίκτες οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται μέχρι τώρα. Μιλάω για τον Γκάνεα και για τον Ντάτκοβιτς. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι καλοί παίκτες και να μην έχουν προσαρμοστούν. Όπως πολύ παλιά, όποιοι θυμούνται τον Όλε Σκόμποε, την πρώτη χρονιά που ήρθε δεν έκανε απολύτως τίποτα. Και τη δεύτερη χρονιά που προσαρμόστηκε ήταν ο καλύτερος παίκτης του ελληνικού πρωταθλήματος. Δεν ξέρω αν γίνει το ίδιο. Πάντως αυτή τη στιγμή είναι ντεφορμέ και οι δύο. Δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση ούτε ο Ντάτκοβιτς ούτε ο Γκάνεα. Και μπορεί και υπάρχουν λύσεις. Μπορεί να κάτσει στον πάγκο Γκάνεα και να παίξει ο Σενγκέρκης που το έχω ξαναπεί ότι είναι εξαιρετικός παίκτης. Συμφωνώ μαζί σου για τον Σενγκέρκη. Όταν τον δουν να παίζει κάποιοι, νομίζω ότι δύσκολα θα βγει από την ενδεκάδα. Μακάρι να παίξει. Ναι. Συμφωνώ. Λοιπόν, τώρα το Ντάτκοβιτς. Και ο Ντάτκοβιτς δεν έχει δείξει και αυτός δεν ξέρω, μπορεί να μην έχει προσαρμοστεί και αυτός ακόμα. Μόνο με το Βόλο ήταν καλούτσικος ο Ντάτκοβιτς. Ναι, υπάρχει λύση του Μπακαλιάνη που είναι δοκιμασμένος παίκτης, έχει παίξει, έχει πάρει χρόνο συμμετοχής. Αλλά πιο πολύ για το Σενγκέρκη ήθελα να μιλήσω, γιατί στο κέντρο της άμυνας υπάρχουν και άλλοι συνδυασμοί, ο Ρόουζ με το Βελιζήσι. Αυτοί οι δυο είναι τώρα, μέχρι να αποκτήσει ο Ντάτκοβιτς να προσαρμοστεί κάπως. Εγώ λέω ότι θες ένα στόπερ ακόμα. Ναι, εξαρτάται. Και νομίζω το ζήτησε ο Μάντζιος.
Ναι. Τώρα ο Ματέο Γκαρσία περιμένουμε να δούμε αν τελικά θα έρθει. Ναι. Όλα λένε ότι θα έρθει. Και κάπου άκουσα για αύριο ανακοινώνεται, μαθαίνω. Πάρτε για την είδηση. Ο Ματέο Γκαρσία είναι πολύ καλή περίπτωση. Αυτός ο παίκτης που είδα ότι ενδιαφέρεται ο Άρης σαν δανεικός από τη Ρώμα, δεν έχω καμιά, δεν τον ξέρω καν ούτε σαν όνομα. Καλώς είναι. Ένα μικρό, έναν παίκτη από τη Ρώμα. Που... Ο Τσόριτς. Τσόριτς λέγεται. Ναι. Ναι, δεν τον ξέρουμε καθόλου αυτόν, αλλά θα τον δούμε. Λένε ότι είναι καλός παίκτης. και αν έρθει, θα κοστίσει και λεφτά στον Άρη. Γιατί θα πληρώσει το μισό συμβόλαιό του για φέτος. Αν έρθει έτσι όπως θα έρθει. Γι' αυτό εξετάζεται αν ακόμα. Είναι τόσο, αν είναι τόσο καλός παίκτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά, θα τον δούμε και αυτόν μέσα στο παιχνίδι. Πες κάτι τελευταίο, κλειωμένη, γιατί περιμένει και ένας φίλος αρκετή ο Ρίτσα. Α, περιμένει κι άλλος. Ναι. Ναι. Οπότε με αυτά εγώ πιστεύω ότι θα βρει ο Άρης στο δρόμο, το άλλωστε δεν έχασε και τίποτα. Μην ξεχνάμε την τεσσάρα της Μπάγερ και την πεντάρα της Manchester City, γιατί όλοι κάνουν. Απλά η Μπάγερ θα κάνει μετά ένα 10 στα 10 η Μπάγερ. Τι 10? Ο Άρης θα το κάνει. 17. Αλλά, εντάξει, αλλά τώρα δηλαδή μετά από αυτό το αποτέλεσμα που έφαγε 4, ξέρω εγώ τι, στο ραδιόφωνο εκεί πέρα τώρα τι λένε. Διώξε τον προπονητή, παλτό ο ένας, παλτό ο άλλος, κάπως έτσι θα λένε. Γκουαρδιόλα Λαμόγιο κατέστρεψε στην ομάδα, στη City και τέτοια. Ναι, μπορεί να βγάλανε εκεί πέρα τη Μπάγερ να βγει κάποιο τώρα και να τα ισοπεδώσει όλα. Ναι. Πούμε όπως τα ισοπεδώνουμε και εμείς. Ο ένας άχρηστος, ο άλλος άχρηστος. Ξεφούσκωσε η ομάδα μετά το Champions League και τέτοια. Ναι. Κάτι τέτοιο. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Γεια σου, Κλειωμένη. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα. 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 Καλώς τον. Θεσμολόγος. Καλώς τον. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα. Μισό λεπτό λίγο. Ναι. Ωχ, ελληνικό του μήνυ. Αυτό είναι. Παιδιά. Τσίπιος, επέλεξε ένα τραγούδι γιατί ήταν η μέρα στα προγνωστικά. Οπα. Βάλτο τώρα να παίξει για να δώσουμε τις λεπτομέρειες. Α, το ξέχασα από αυτό, ναι. Δηλαδή έσφασε στα τέντεξ. Να αρχίζω να ανησυχώ. Βεβαίως. Τι βεβαίως, βρε. Πλησίασε. Τι λέρε. Α, το γατάκι. Για πες. Παιδιά. Άντε, παιδιά, ναι. Έχω δώσει 3 σημεία, ακριβές σκορ 2-1 και λήξαν τα μάτς 2-2. Δηλαδή είναι φοβερό. Και τα 3 που τα έδωσα 2-1 λήξαν 2-2, έτσι. Γκίνια. Τι είχες δώσει, τον Όφη είχες δώσει. Λοιπόν, τον Όφη με τον τρόπο. Το τραγούδι του Τσίτσιου. Ναι. Δώσε λίγο φωνή. Ποιο. Αυτό που έχεις από κάτω, τι έχεις. Άντε, πες το. Δεν έχεις βάλε κάτι από Άντε Σαμίου. Α, βάλε το αγοράκι μου. Βάλε. Όχι αγοράκι, ρε, το κάφτρα βάλε. Κάφτρα. Βέβαια. Βάλε το κάφτρα, βάλε το κάφτρα. Εννοείται. Κάφτρα. Βάλε το κάφτρα, τι να. Κάφτρα λέγεται. Ναι, γιατί τη Δετάρτη θα έχουμε φωτιές. Τώρα. Λοιπόν. Αυτό είναι. Τα αλέλουδα. Τα αλέλουδα να έρχονται. Για πες. Άστο λίγο να παίξει 10 δευτερόλεπτα. Να βάλω κανένα μισκάκι. Κομματάρα. Δεν γράφεται πλέον τέτοια. Γουστάρι Σαμίου, ε. Εννοείται. Γυναικάρα. Μέστη. Λοιπόν, παιδιά. Ναι. Να μένει ένα παιχνίδι το Λάρισα Παναγκός για να κλείσει η τέταρτη αγωνιστική. Ωραία. Του Φρέντο. Τώρα όμως που θα μετακομίσει ο Παπαδομονάκης, τι θα γίνει, θα έχουμε δηλαδή σε δύο κουμπές θα παίρνω εγώ τηλέφωνο να μαθαίνω να παίρνουν τα προγνωστικά. Όχι, θα τα στέλνω στο Τζίψιο. Ωραία. Και θα μου τα λέει αυτό. Ή θα τα στέλνω σε σένα, μωρέ. Ναι, μωρέ, εσύ Τζίψιο, ένα μήνυμα. Ακόμα δεν με έστειλες μια καλή μέρα. Τι γίνεται. Είπαμε ότι είσαι σκορπιός. 300 ευρώ. 300 ευρώ το μήνα. Σκορπιός. Σαν να... καλά το εννοείται. Το κατάλαβα. Είμαι δύσκολο. Αλλά στείλε και ένα μήνυμα ρε φίλε. Έλαντε. Τώρα μόλις το γυρίσω. Τέτοιος είναι να ξέρεις. Ναι. Ναι, μόλις βγει πρώτος όμως κάθε φίλε. Το παίζει Ντίβα να ξέρεις. Το παίζει Τσαλτίδης την έχει δει. Έχουμε φτάσει στα 46 παιχνίδια και μένει ένα. Να πω ότι η διαφορά που ήταν στο μείον 24 Παπαδομονάδα και Τσίψιου μειώθηκε στο μείον 10. Νιώθω την ανάσα του. Καυτή μου ανάσα. Στο μείον 14. Και του αριθμολόγου είναι στο μείον 17. Λοιπόν, ο Παπαδομονάδα έχει 48 βαθμούς. Ναι.
34 ο Τσίπσιος και 31 ο αριθμολόγος. Αλλά ο Τσίπσιος είχε 20 πριν από αυτή την αγωνιστική. Για πες. 44 ο Παδό Μανολάκης. Σοπα, ρε φίλε. Κάλυψε, μείωσε το handicap. Τι βρήκα. Βρήκε, βρήκε σκορ ο Τσίπσιος. Καταρχήν ο Παπαδομολάκης δεν βρήκε ούτε ένα σκορ. Βρήκε μόνο 4 σημεία. Στα 10. Έχει 21 σημεία, έχει 21 σωστά σημεία σε 46 παιχνίδια. Πω, κάτω από 50%. Εγώ βρήκα 3 σημεία και έχω 17 σωστά σημεία στα 46. Ναι. Ο Τσίπσιος έσπασε το ρεκόρ, βρήκε 5 σημεία. Σοπα. Που σημαίνει ότι έχει 22 σημεία, έχει το ρεκόρ αυτή τη στιγμή. Έχει, πια, έχει παραπάνω σημεία από μένα. Σημεία και τέταρτα. Ναι, ναι. Ναι. Και παιδιά, ο Τσίπσιος βρήκε 3 ακριβές σκορ. Τι λέει ρε φίλε, έπαιξε στοιχειώδης στον καιρό. Όχι. Δηλαδή, βρήκε το 0-0 της Μπορντό με την Ισ. Το 2-2 της Ρώμα. Σοπα. Το 2-0 του Ολυμπιακού. Σοπα. Αυτά βρήκε. Και σημεία, ναι. Μάλιστα. Μπράβο, ναι. Μπράβο, δηλαδή, μπράβο. Πήρες 14 βαθμούς. Είχε καλή ψυχολογία, να ξέρεις γι' αυτό. Κοίταξε, ναι. Έτσι είναι το στοίχημα. Μία πάνω, μία κάτω. Ναι. Δηλαδή εκεί που τελευταίος μπορεί να έρθει πρώτος. Στα σημεία. Σε κυνηγάμε τώρα. Στα σημεία. Πες μας λίγο τα σημεία, πόσα έχει βρει ο καθένας. Είπαμε 21. Όχι σημεία, συγγνώμη. Σκορ. Σκορ. Ακριβή σκορ. Τα σκορ. 9, στα 9 είσαι εσύ. Ναι. 5 εγώ και 4 ο Τσίπσιος. Μάλιστα. Και 4 από τα 4 τα 3 τα βρήκε τώρα. Ναι. Και το 1 το είχα βρει πρώτη βδομάδα. Φαντάζομαι. Ναι. Αραχνιάσαμε. Κάτσε να δω. Όχι, όχι. Το 1 το βρήκες, θα σου πω τώρα. Ναι, ρε, εννοείται. Database. Ναι, κάπου εκεί το έχει βρει. Ωραία. Και έχουμε άλλο ένα παιχνίδι σήμερα. Δώσαμε. Ναι, το παιχνίδι είναι Λάρισα Παναϊκός, το οποίο το έχει δώσει 1-1 εσύ, ναι, με διπλό. Ναι. 2-1 ο Τσίπιος με άσο και διπλό εγώ με 0-2. Μάλιστα. Άντε να δούμε. Δηλαδή αυτά τα σκορ 1-1, 2-1, 0-2. Ναι. Κάποια από αυτά τα τρία θα γίνουν με το συμπλήν. Κάτσε να βγει και το 1-2, έτσι. Ναι. Εντάξει, Νίκο. Όσον αφορά. Αύριο θα δώσουμε τα νέα παιχνίδια. Ωραία. Ναι. Ωραία. Αλλά εγώ, Κωνσταντίνε, θα σε στείλω από σήμερα στο Messenger. Ναι. Και στείλε μου εσύ τα σημεία. Αύριο θα είμαι εδώ. Θα είμαι αύριο. Α, εντάξει, ωραία. Άμα θα είσαι αύριο εκεί, κανένα πρόβλημα. Ωραία. Να πούμε, παιδιά, ότι τρέχει διαγωνισμός για τη φωλιά του Κούκου. 4 χάμπουργκερ και ένα αναψυκτικό. 2 άτομα θα κερδίσουν. Ωραία. Τα 5 ευρώ, δηλαδή κανονικά είναι 10 ευρώ η προσφορά, αλλά πληρώνει 5. Εντάξει. Ωραία, ωραία. Ήδη έχουμε αρκετέ συμμετοχέ. Δηλαδή, ένα μπορεί να δώσει και άλλα 5 ευρώ, ρε παιδί μου, και να πάρει άλλα 2 και να φάει 6. Ναι, ήδη έχουμε αρκετέ συμμετοχέ, Νίκο. Θα γίνει κλήρωση, έτσι. Περίμενε, Νίκο. FM κενό το μήνυμά σα. Φωλιά ή Κούκο, γράψτε το ονοματεπώνυμό σα και αποστολή στο 54-222. Η κλήρωση θα βγει ανάλογα π.χ. με την ημέρα και την ώρα πώς το κάνουν σε ένα άλλο ραδιοφωνό. Θα δώσουμε δηλαδή ημερομηνία και ώρα π.χ. 6 και 25 την τάδε μέρα. Όχι, δεν χρειάζεται. Με αριθμό. Σούμε. Ναι, με αριθμό. Δεν ξέρουμε τώρα πόσα άτομα έχουμε. Ξέρουμε, εγώ ξέρω πόσα έχουμε μέχρι στιγμής. Για πες λίγο να, έτσι να... 19 άτομα μέχρι στιγμής. Εντάξει, καλά είναι. Ναι. Καταλαβαίνεις ότι αυτοί οι 19 πεινάνε. Πεινάνε, ρε παιδί μου. Και να μην πεινάει άλλο στα χάμπουργκερ, λες όχι. Λοιπόν, ποτέ. Από την τα 15 εγώ τα στείλω. Από την Πέμπτη θα δώσω και την νέα προσφορά της δουλειάς του Κούκου. Ναι. Η οποία είναι εξαιρετική. Εκεί θα φάνε τα Bulldog. Ω, οι σουπεράδες. Σουπεράδες θα πάνε. Όχι, εδώ θα πάνε αυτοί που τρώνε, ρε παιδί μου. Άντε μπράβο. Γιατί με τα 4 χάμπουργκερ είναι τσιμπολόγημα, λέγεται. Δεν λέγεται γεύμα. Ναι, το επόμενο είναι πάμε στο κυρίως πιάτο. Τέλεια. Ζουκάκες μυρίκο. Και λοιπόν, παιδιά, θα φέρω και μια μέρα εκεί στην εκπομπή. Και την πρωινή και την βραδινή. Ναι. Από 10 μιλφέιγ στη μια εκπομπή και 10 μιλφέιγ στην άλλη. Από 10 μιλφέιγ. Το πρωί, το κορυφαίο γλυκό. Λοιπόν, παιδιά, ωραία, Νίκο. Την Τετάρτη θα είσαι το πρωί, Κωνσταντίνε. Τετάρτη όχι, Τρίτη-Πέμπτη θα είμαι. Αυτή την εβδομάδα και τέλος. Τρίτη-Πέμπτη μακαρόνια και την Κυριακή. Οπότε θα πρέπει να δώσουμε αύριο κάποιες λεπτομέρειες για το ΠΑΟΚ Κράσνονταρ. Θα δώσουμε. Ναι. Και θα κρατήσω την καλύτερη έκπληξη για την Τετάρτη το πρωί. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, τα αιτήματά σου έχουν γίνει δεκτά? Α, σωστό και αυτό. Τα αιτήματά μου είναι σε καλό δρόμο. Υπάρχει κινητικότητα από την ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες. Πιστεύω ότι
έστω το 30% μπορεί να υλοποιηθεί. Ωραία, μάλιστα, να μας ενημερώνεις, να μας ενημερώνεις για να κράζουμε κιόλας. Αλλά σήμερα θα πάω να δω την ομάδα, επιβάλλεται. Ναι. Γιατί ο Φερέρα έχει αυτή τη στιγμή, χωρίς εμένα, όταν δεν βλέπει εμένα 24-17, όταν βλέπει εμένα έχει 6-2-2. Που σημαίνει τι, ότι δεύτερη συνεχόμενη ήττα δεν μπορεί να γίνει πάλι με μένα, όπως όταν πήγαμε την Κράσνοντορ. Πάμε διάλειμμα, Νίκο! Γεια σου, Νίκο! Πάμε διάλειμμα! Τα λέμε. Και δεν πάμε τώρα, σπόντα. Σε ξεγελάσαμε. Λοιπόν, όχι. Πάμε στο διάλειμμα. Είμαστε 3 λεπτά μετά τις 7. Ερχόμαστε σε 2 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα. 43-42. Αυτό έχω πάθει από εσένα. Λεμπέσεις. Όχι, εδώ είμαστε 8 λεπτά μετά τις 7. Ζωντανά στον αθλητικό Λίμπερο 107,4 είναι η εκπομπή Φρέντο Κωνσταντίνο. Με αυτή τη σύνθεση για λίγες εμφανίσεις ακόμα κοντά σας. Δύο και σήμερα. Ναι, να πούμε, δεν ξέρω, την Παρασκευή δεν άκουγα κάποια στιγμή της αγορά μέχρι κάποια στιγμή το μεσημέρι. Τι είπε. Ανακοίνωσε για το βραδινό, αλλά δεν ξέρω αν ανακοίνωσε κάτι άλλο, οπότε δεν θα πω εγώ κάτι άλλο. Γιατί, για το πρωινό. Γενικά. Α, ναι. Εντάξει, τα μεσημεριανά πάνω κάτω τα ξέρουν περισσότερο. Μεσημεριανά είναι δεδομένο ότι το πέναλτι θα είναι τρίωρο. Ναι, και το πρωινό εδώ παραμένει με τον Κωνσταντίνο Τσίψιο με άλλη παρέα. Αυτό σας νοιάζει. Καλύτερη παρέα, θεωρώ. Εμφανισιακά σίγουρα. Ναι, και το βράδυ 11 με 2 θα είμαι με τον Αντώνη τον Κούλαλη Δευτέρα με Πέμπτη. Παρασκευή ο Στέφανος Σωτηρόπουλος κανονικά. Οπότε Δευτέρα με Πέμπτη θα τα λέμε. Ναι, θα μάθει και το όνομα σήμερα νομίζω. Το έχουμε βρει, ωραίο είναι. Α ναι, πώς το, κάτι με βάρη εδώ. Ναι, θα το πούμε το βράδυ. Θα το πούμε το βράδυ. Λίγη τυχερή δηλαδή, δεν αξίζει. Το βράδυ γιατί είμαστε στο 99% ρε παιδί μου. Δεν το έχουμε κλειδώσει ρε παιδί μου. Αλλά λέμε αυτό. Νομίζω το έχεις και λέω εγώ. Όχι. Απλώς να είναι 100% σίγουρο. Μην μπούμε κανένα άλλο. Μπορεί μες την ημέρα μας έρθει κανένα άλλο. Πληρωμή του έμφυα. Θέλεις να πάμε σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων έτσι να τα δούμε μια πεταξιά. Γιατί περίμενε πριν που είπες σε γνωστή φίλη σου ότι βρήκες τώρα. Ναι, καλημέρα στην Χριστίνα. Καλημέρα, Χριστίνα. Έκανε παράπονα, δεν είναι καλή εκπομπή. Κάτι τέτοιο εξέλαβα εγώ. Όχι, ρε. Τι εκπομπή είναι αυτή, μωρέ τώρα. Όχι. Κάτσε να δω πώς το είπε ακριβώς. Για μην. Χαβά έχετε πρωινιάτικο. Πού να άκουγε τις καλές εκπομπές. Αυτό λέω. Μάλιστα. Γιατί ξύπνησες εσύ πρωί-πρωί, δεν κατάλαβα. Τι ζώδιο είναι. Τι ζώδιο είσαι, Χριστίνα. Αυτά. Αυτές ήταν οι πρωινές μας απορίες που είχαμε. Εν μεταξύ, μου έχει βγει εδώ πέρα στον υπολογιστή. Μου έχουν βγει 4 ειδήσεις απανωτές για τον Άκη Πετρετζίκη. Τραγικό τέτοιο εδώ. Και λέω, τι έγινε. Τι πατάω και λέει. Έχασε, λέει, κάτι, μια επένδυση που έκανε. Άντε να πούμε. Μας έχει τηγανιάσει πρωινιάτικα πάλι. Να πούμε για τον κορονοϊό, έτσι, γιατί βλέπω τώρα έτσι, με το που άνοιξα κάποιες ειδήσεις. Ψιλοσφίγγουμε. Όχι, ρε, πεσμένα ήταν τα ακούσματα χθες. Γενικά στην Αττική βλέπω. Αττική είμαστε. Το βράδυ. Μας ακούνε και στην Αττική. Το βράδυ θα κλείνουν τα ψιλικατζίδικα νωρίς και τα περίπτερα αναγκαστικά. Και ξέρεις τι θα γίνεται. 10 η ώρα, 11 θα γίνεται χαμός. Ουρές θα έχει. Όπως είπε ένας φίλος ακροατής, δεν θυμάμαι τώρα σε πιάνω την εκπομπή εδώ στο Λίμπερο. Ότι ξεπουλάμε πλέον νωρίς και εκεί που άλλος θα λέει να πάρει ας πούμε 3 μπύρες, τώρα παίρνει 10. Ναι, γιατί έπαιρνε 3 και έλεγε, έλα μωρέ, άμα χρειαστώ θα κατέβω να πάρω. Τώρα επειδή κλείνουν, παίρνει άλλος 10. Ξέρεις σημαίνει αυτό. Και έχει ανεβεί λέει ο τζίρος μας πάρα, λέει, πάρα πολύ. Ο τζίρος, ξέρεις σημαίνει αυτό. Ο τζίρος, ότι όσοι είναι έξω, απλά πίνουν λίγο πιο ζεστές μπύρες. Ναι, ναι, πίνουν την πρώτη κρύα και μετά λίγο πιο ζεστή. Ναι, να δούμε. Εγώ ακούω διάφορα πράγματα. Όπα. Ναι. Αυτό το κουσούρι να τα λέω όλα, ρε φίλε. Ναι, στο ραδιόφωνο, αλήθεια τώρα. Έχω αυτό το κουσούρι. Έχεις και ευθύνη. Συγγνώμη, ψεύτησα. Έχεις μια ευθύνη. Έχω αυτό το κουσούρι να τα λέω, ρε γάμο του. Θα πεις ή θα το αφήσεις έτσι. Πάμε για lockdown. Γενικό. Έτσι πιστεύω. Για λίγες μέρες, ναι. Για λίγες εμφανίσεις. Για λίγες μέρες. Θεωρώ, ας πούμε, έτσι 10 μέρες, 2 εβδομάδες θα πάμε σε ένα lockdown. Οι επόμενες 2 εβδομάδες και είναι κλειστό. Στην Αθήνα πιστεύω σχεδόν έχει κλειδώσει. Έτσι. Τώρα για άλλες περιοχές θα δείξει. Αλλά. Κάτσε, βέβαια, εμείς με 12 και 13 και 15 κρούσματα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μετά από σένα το χάος. Το χάος.
Τι ζώδιο είναι, μα πει. Να δούμε, να δούμε. Λοιπόν, είναι. Έχω δεχτεί. Α, η χθή είναι και αυτή. Σόπα, ρε. Μπράβο, ρε. Και άλλο, με συμπαθεί και σκορπιόν. Α, το θέλατε. Πάντα το έλεγα ότι είσαι καλό κορίτσι και. Εν τω μεταξύ, έχω δεχτεί. Αδαμάντινο χαρακτήρα. Και αδαμάντιο κοραή. Έχω δεχτεί απειρομηνύματα. Και θέμη αδαμαντίδη. Έχω δεχτεί απειρομηνύματα το. Καλά, ρε, και δεν λε κανένα σημείο. Επειδή τα πιασα εγώ, ούτε εγώ τα παίξα. Έλαντε. Και τα λέμε νωρί εν τω μεταξύ και τα ξεχνάω με αυτό και μου παίξα τα αντίθετα. Δηλαδή τον Ολυμπιακό είχαμε τον έβαζα 2-0. Ή τη Ρώμα με τη Γιουβέντους 2-2. Και απλά έτυχε να ξυπνήσει νωρίς. Λοιπόν, θέλω να πάρω το αεροπλάνο να πάω στην Αγγλία τώρα, σήμερα, για τη σφαγή της Τότεναμ. Ποια σφαγή της Τότεναμ? Είδες την τελευταία φάση. Με το πέναλτι που δεν δίνει. Ναι, να πήγαινε ο κύριος Μουρίνιο που είχε κάνει 5 ευκαιρίες να έβαζε 5 γκολ. Λοιπόν, έχω παίξει 2 δελτία χτες. Α, γι' αυτό. Έχω παίξει 2 δελτία. Στο ένα κλείνω με σημείο με over 1,5 Τότεναμ. 1,5. Over 1,5. Και ο αδερφός μου τα ίδια. Βάζει σχετικά νωρίς τον goal Tottenham και λέω εντάξει θα βάλει άλλο ένα ρε φίλε. Ιδίως 22 τελικές. 12 στο στόχο. Και δεν δίνει το πέναλτι, το ξεκάθαρο πέναλτι στο τέλος να γίνει το 2-1 και στο 98 να γουστάρουμε ρε φίλε. Και έχω πιάσει, είναι ωραίο δελτίο. Πάω μετά να ρεφάρω και παίζω. Αυτό το έπαιξα που συνήθως πιάνε αυτό, με δελτίο. Ναι. Βγάζει τα κοιτάπια του. Club Breeze, Circle Breeze, over 2,5. Το πιάνουμε. Εύκολα. Real Valladolid, Celta. 2-3 γκολ. Το πιάνουμε. West Ham, Wolves, over. Άνετα. Άνετα, που ξέρεις τι απόδοση είχε αυτό. 1,95 το over. Δεν ξέρω, μου άρεσε. Και κλείνω. Barcelona, Villarreal. Αντί να το βάλω over. Το βάζω 2-3 γκολ και αυτό και μου είναι 3-0 στο 30. 4-0 στις αρχές νομίζω του δεύτερου ημιχρόνου και τελειώνει 4-0. Είσαι σαν να το σκίσεις και, ναι, μετά, ναι. Και μετά τελειώνει 4-0. Αυτά. Τα ωραία. Εν τω μεταξύ και ο αδερφός μου είχε την Tottenham over και άσο σε δύο δελτία. Και έλεγε και εν τω μεταξύ σε μια φάση πίεζε, λέει, άντε λέει να βάλει ένα γκολ, να βάλει η Newcastle γιατί η Tottenham δεν μπορεί να σοφαρίσει για να κάνει το 2-1 για να έχει κίνητρο η Tottenham μετά. Και το βάζει στο τέλος και λέει, κοίτα, ναι, δηλαδή δεν γίνονται αυτά, όντως. Πάμε σε αθλητικές εφημερίδες. Πάμε. Α, τώρα που διάβασα εδώ στα νέα, άσχετο, ένα μήνυμα Πομπέο, 5 όροι Ερντογάν. Παρασκήνιο στο τρίγωνο Ελλάδας-Τουρκίας-Αμερικής. Να πούμε ότι ο Πομπέο είναι σήμερα, στη Θεσσαλονίκη. Με αρκετές ρυθμίσεις. Με περνάει από εδώ κάτω. Μην έχει κανένα τράκτορ. Τι? Αρκετές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Να αποφύγετε όσο μπορείτε το κέντρο, ιδίως άμα βρέχει κιόλας θα γίνει. Να το αποφύγετε όπως ο Ματίγια. Έτσι. Το κέντρο, ε. Λοιπόν, πάμε σε αθλητικές εφημερίδες. Sport Time. Όχι πολιτικές. Όχι. Καλωσόρισμα, το παρθενικό γκολ του Λιβάη Γκαρσία και η δυναμική πρώτη εμφάνιση ως βασικού του νεαρού Μαχέρα, τα επιπλέον κέρδη της ΑΕΚ στην άνετη νίκη επί της Λαμίας. Άνοιξε λογαριασμό με γκολ ο Ενομπακαρέ, ντεμπούτο ο Σάχοφ. Αυτό είναι κανονικά Ενομπακαρέ, να ξέρεις, ε? Ναι, ναι. Πώς τον είχα πει? Ο Μπαμακάρε. Ο Μπαμακάρε, φίλε, είναι κοντά. Η φίλη σου Χριστίνα, Χριστίνα. Εδώ πέρα ο κύριος. Τα σαρδάμ τα ξέρει, Χριστίνα, τα δικά μου. Την πρώτη εβδομάδα των εκπομπών, για να δείξει το ποιόν του, oh. Το Ομπάμα Κέρ το διάβασε Ομπαμακάρε. Τον έκανε Νιγηριανό. Έτσι, να ξέρει. Από τις κορυφαίες στιγμές του Φρέντο Κωνσταντίνο. Και τι άλλο είπε προχθές? Κι άλλο ένα δεν πήγε, είπε προχθές. Ποιο? Άλλο ένα είπε σίγουρα. Είπα και άλλο τέτοιο. Το Γουανάμπε. Το Γουαναμπί. Το Γουανάμπε. Γενικά έχεις με την υποσαχάρη Αφρική έχεις, ρε παιδί μου, δίνεις. Στο μυαλό μου πάει σε παίχτες. Λέω, κάτι μπορούμε να βγάλουμε από αυτόν τον παίχτη. Μπορεί παίχτης θα έλεγε να το λέει. Λοιπόν, γλίτωσε τα χειρότερα. Ο Άρης βρέθηκε να χάνει με 2 γκολ από τον Μπάς στο Βικελίδης, αλλά με γκολάρες τον Φετβατζίδη Ματίγια έσωσε τον βαθμό. Ανανέωση και επανεκκίνηση. Ο Παναθηναϊκός κυνηγάει νίκη και αλλαγή κλίματος απέναντι στην ΑΕΛ. Ντρεγκέρ τετραετίας ανακοινώθηκε επίσημα ότι είναι ίσως back από τον Ολυμπιακό. Όλα κράσνονταρ στον αστερισμό της εισόδου στους χρυσοφόρους ομίλους του Champions League. Ο ΠΑΟΚ άπαντες παρόντες για την μεγάλη μάχη λαβωμένη η Ρώση. Πάω Sport Day. Ναι. Πετάει η ΑΕΚ του Καρέρα, καθάρισε για πλάκα τη Λαμία και έκανε το 3-3 μέσα σε 8 μέρες. Ντεμπούτο με γκολ για Λιβάη και Ενομπακάρε. Το άλλο ο Κρίσιτς, ωραίο γκολ. Δεν το είδα.
Θα πούμε μετά λίγο αποτελέσματα Σαββατοκύριακο. Ο Κρίσης τι έκανε τη διαφορά και μα, με τον γκολ, γιατί μέχρι εκεί η Λαμία είχαν πολλές ευκαιρίες. Το είδε στο μπάτς. Ναι, ήταν καλή ΑΕΚ. Από την ώρα που μπήκαν οι αλλαγές και έπειτα ναι. Μέχρι να μπει, δηλαδή από το 1-0 και έπειτα, εγώ έλεγα θα το καθαρίσει τώρα η ΑΕΚ. Τι εζόταν, δυσκολευόταν μετά από λίγο ένα 20 λεπτό πολύ δυνατό φωτιά η Λαμία να ισοφαρίσει και έχασε μαλλιά. Και μετά μπήκαν ο Λιβάη και ο Ενομπαμακάρε, πώς λέγεται αυτό, και το καθαρίσανε. Δεν ημαντή ο Ολυμπιακός. Ερυθρόλευκοι θέλουν να επιβραβεύσουν τον Καμαρά με νέο συμβόλαιο. Το ίδιο θα συμβεί και με τον Μπα. Τελειώνει με ρέις ο Ολυμπιακός. Η Ρελάνς των 32 εκατομμυρίων. Ωραία. Live Sport. Νιάτα που σκοτώνουν. Καθάρισε από νωρίς με γκολ ο 23χρονος Εκστρέμ. Ασίστο μαχαίρα στο 2-0 του Κρίστισιτς. Restart στον Γκάμπο. Ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει σεφτές τις νίκες κόντρα στην ΑΕΛ στις 7.30 ώρα σήμερα. Τον γλίτωσε ο Ματίγια. Ο Άρης γύρισε από το 0-2 του Πάση. Σοφάρισε αλλά δεν ολοκλήρωσε την ανατροπή. Τους χρυσώνει για την πρόκριση. Αν ο ΠΑΟΚ περάσει την Κρασνοντάρ, ο Σαβίδης σβήνει τη μείωση συμβολέων λόγω κορονοϊού και θα δώσει έξτρα πριμ. Μάλιστα. Σε αυτό που είπες για το Ματίγια, να κάνω μια παρένθεση, δεν μου άρεσε αυτό που έκανε ο Ματίγια στο τέλος. Τι? Το είδες το μάτς, τον Άρη. Ναι. Την εκτέλεση φάλου, την είδες στο τέλος. Ναι. Λοιπόν, δεν γίνεται, κύριε Ματίγια, να προσπαθείς να σώσεις μια χρονιά την περσινή και τα φετινά με δύο απανωτά φάουλ γκολ. Με το ζόρι, έτσι. Δηλαδή, να το πιέσουμε όσο γίνεται για να βάλεις δύο γκολ. Αφού από εκεί δεν μπορούσες να το βάλεις. Ο Δίας μας είπε. Συγγνώμη, δεν είναι για το Ματίγια. Δεν γίνεται, κύριε Ματίγια, να το κάνει σέντρα εκεί. Δεν θα κάνει σέντρα. Είναι τελευταία φάση. Είχε ψυχολογία να το κάνει. Δεν είχε ψυχολογία έτσι όπως το έστειλε. Έτσι όπως το έστειλε, είχε πιο πολύ ψυχολογία το κάτσα να βάλω ένα δεύτερο γκολ. Να γίνω ο ήρωας. Ναι, να γίνω ο ήρωας. Μπα. Ο ήρωας δεν θα γινόταν. Θα γινόταν το. Εντάξει, ο Ματίγια κέρδισε μια παράταση. Εντάξει. Δεν ξέρω. Πολλοί κόσμοι είναι χαλασμένοι με το Ματίγια. Και αυτά που κάνει φέτος. Εντάξει, το γκολ είναι εκτελεσάρα. Ξέρουμε ότι ο Ματίγια είναι σε αυτές τις εκτελέσεις. Τις έχει. Ξέρουμε ότι ο Ματίγια έχει και την κατοχή της μπάλας. Μπορεί να κουβαλήσει, αλλά μέχρι εκεί. Τι, πανηγυρίζει ο που σε ξαναείδε. Γιατί ψιθυρίζεται, εντάξει. Τι κοινόχρηστα πάλι. Τα κοινόχρηστα, ναι. Κάθε μέρα κοινόχρηστα μας φαίνεται. Λοιπόν. Αυτά για το Ματίγια. Ξέρεις τι πάει, που παντομολάγησε σε πολύ μάγκη. Σ' άκουγα. Το ένα αυτή το είχα αφήσει εδώ. Για να δω τι που κάμισο. Δεν μπορούσε να το πει. Που κάμισο σήμερα η μπλούζα. Αχ, ας περάσει από εδώ. Χαιρετιόμαστε που πες αυτά που χαιρετισμοί και αυτό τώρα. Ναι, με είδε μόλις άνοιξα, απογοητεύτηκε ρε φίλε. Έλα, καλώς το παιδί. Δεν θα φύγω, αλλά το ωραίο είναι ήρθα να πάρω τα παιδιά. Ναι, ήρθα να πάρω τα παιδιά. Οι τελευταίες λεπτομέρειες. Έχει και ένα σερτάρι να αδειάσει. Αχ, μωρέ, αχ, μωρέ. Το καφέ δεν το βάζει, δικό μας ο καφές, του πρωινού είναι ο καφές. Τι λες, ρε. Τι λες. Θα πίνω κι εγώ το βράδυ. Μου επιτρέπεις να πίνω εγώ το βράδυ καφέ. Με τον καφέ μου. Όχι. Και τα φίλτρα μου. Να, αυτό έλεγε χθες ο τέτοιος. Ο Μπετόβεν πήρε τηλέφωνο χθες και λέει, γιατί τσιρίζει σαν το Χρήστα το άλλο το πρωί 6 ώρα. Υπονοείς ότι ο Χρήστας Τσαλτίδης τσιρίζει. Λέει ο Μπετόβεν. Ακούτε, κύριε Τσαλτίδη. Το ξέρει. Αγαπημένο μου φίλε. Το ξέρει και ο ίδιος. Το ξέρει. Ναι. Νίκος Παπαδόπουλος καμία δεν το ξέρει. Σου είπα το. Τι, ότι είσαι κολυτάρια τώρα. Όχι, εκτός από αυτό. Α, τι του είπα μια μέρα εδώ απ' έξω, λέω. Σε εκτιμώ, λέω. Και, αλλά φωνάζει, ρε φίλε, και τι μου λέει. Όχι, λέω πονάνε τα αυτιά μου όταν τσιρίζεις. Λέει, επειδή λέω αλήθεια. Ναι. Κατευθείαν δικαιολογία. Πώς δεν είπες τίποτα. Ο Τσίψος είπε ότι φωνάζει εγώ. Εσένα θα σε πω μετά. Τι πάλι. Τι έμαθα, ό,τι λες. Τι λέω. Εσύ είπες ότι έλειπα εκπομπές. Έτσι μου είπε ο κύριος διευθυντής. Ποιος είπε? Ο κύριος διευθυντής. Καλά. Ο οποίος μάλλον κάλυψε το Τσαλτίδι. Ότι... Μα είναι, ναι, γιατί εγώ ίσα ίσα είπα. Κατάλαβα. Ο Κωνσταντίνος έχει 10 μέρες τώρα, έχει σε δύο όμως. Λοιπόν, να δώσω και μια εσπρέσο. Δεν γίνεται να μην διαβάσουμε εσπρέσο, ρε φίλε. Δεν μπορώ. Τι έχει κάνει πρωτοσέλιδο. Έκοψες, ρε φίλε. Κάποια στιγμή λέγαμε εφημερίδες Star, Chao, High, Shock και τέτοια. Και δεν ξαναείπαμε. Τα πω σήμερα. Άντε, να πεις. Νομίζω ότι Star θέλω να βρεις. Υπάρχει μια εφημερίδα Star. Ναι. Πολύ συγκεκριμένα με τα λες. Ναι, για κάτι είδα εκεί πεταχτά. Λοιπόν, η Εσπρέσο. Θαύμα στην εκταφή Μητροπολίτη. Ωραίο.
Έμειναν άφωνοι πιστοί στην Έδεσα, ευωδίασαν τα οστά του Καλίνικου. Δεν θα μιλήσω. Πρόταση στη Μενεγάκη από τον πρώην της Ρούλας. Δεν θα μιλήσω. Πού είναι το στάρ. Τρίτο κουδούνι εν μέσω COVID-19, οι προγραμματισμένες θεατρικές παραστάσεις Θεού Θέλοντος και Κορονοϊού Επιτρέποντος. Το μοντέλο που έγινε πριγκίπισσα των γκαλερί, Στέλλα Καπεζάνου. Ω, πιο καλό. Δεν φαίνεται και τίποτα ιδιαίτερο. Πώς. Από τη... Στέλλα Καπεζάνου. Δεν φαίνεται κάτι. Πρέπει να εντρυφήσουμε λίγο στο θέμα. Αυτό κάνω, εντρυφώ. Εντρύφησε. Γιατί δεν. Εντάξει, ναι, δεν. Παλιά. Τι εννοείς. Παλιά μοντέλο. Μάλλον, γιατί τώρα τη βλέπω. Ταλαιπωρημένη. Μιλφέιγ. Μιλφέιγ. Τόσο γλυκιά εννοώ. Στάρ, υπάρχει περιοδικό, είσαι σίγουρος. Περιοδικό, εφημερίδα. Χάμουσε. Χάι, εντάξει, το ξέρω. Στάρ δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, διάβασα ό,τι βρήκα. Χάι, τσάω, λοιπόν, γιου. Αυτά έχω. Άντε, διάβασα αυτά. Είναι τη Παρασκευή αυτά. Τη Παρασκευή στο γάλα. Ωραία. Γάμος live, το μεγάλο κόλπο και η απόφαση ζωής για Σνίκ και η Ιλιάνα Παπαγεωργίου. Θα παντρευτούν γαλαζοέμα τους με Νεγάκι Παντζόπουλο. Και έχουν θέρετρο με Μαρίνα για θαλαμιγούς και ηλικοδρόμιο. Θα παντρευτούν γαλαζοέμα τους, λέει. Άκου τώρα μήνυμα. Θα παντρεύουν. Πόπο! Μετά λες εμένα, βρε συμπέθερε. Συγγνώμη. Άκου τώρα μήνυμα. Δηλαδή, Χριστίνα, μετά παίρνει να πληρωθείς. Έλα, μη στεναχωριέσαι για τα σαρδάμ. Ξέρεις να μαγειρεύεις ωραία. Γι' αυτό σ' αγαπάμε. Άστον να λέει. Εντάξει. Χριστίνα, ζήτα τραγούδι. Τραγούδια μάλλον, όσα θέλεις. Δεν... Ό,τι θέλεις. Έλα, κάνε εκπομπή. Όχι, ότι θα διαφέρει. Καλημέρα. Ξύπνησα να ακούσα έναν ενωμένο Φρέντο Κωνσταντίνο χωρίς τσίριες Παπαδομονολάκη, αλλά ζούσε σε μια πλάνη. Λέω Παναγιώτης. Κι εγώ. Κι εγώ αυτό είδα, αλλά δεν. Ο σύνδεκνος. Ναι, ο σύνδεκνος. Ναι. Ήρθα να κάνω μια ήρεμη εκπομπή σήμερα έτσι να μην ακούσει κανένα. Θα κάνεις πολλές ήρεμες εκπομπές. Δεν νομίζω. Άμα είναι και δύο, άμα είναι και δύο κιόλας. Ήδη έχω πονοκέφαλο, να ξέρεις. Θα ακούσεις συχνά αυτό το. Σταμάτα. Στο μιλφέι με μπισκότα σαβουάγια το κάνεις ή με τέτοιο. Πώς το κάνεις. Ποιο? Το μιλφέι. Εξαρτάται. Την ηλικία. Θα διαβάσει κανένα χάι, κανένα σοκ. Να πω εγώ τα αποτελέσματα. Ναι. Για πες. Έτσι κανένα πιπεράτο θέλω, ρε φίλε. Τι λουκάνικο είναι. Χάι. Χάι. Γιατί έφυγε η αεροσυνοδός πριν το γάμο, ξανά μόνος ο Πάριος. Ο Πάριος. Ξέρεις τι. Με αεροσυνοδό. Αλήθεια. Μπράβο, μπράβο το Γιάννη. Πόσο Παρίσιος έσωσε το χαρδαλιά από το έμφραγμα. Το θαύμα του Αγίου που έσωσε τη ζωή του σκληρού πολιτικού. Πολύ σκληρός. Που φυλάει χέρια παπάδων. Έφυγε ο γιος της από το σπίτι, τα δάκρυα και η αγωνία της Μαρέβα. Α, ναι. Για τον. Που διάβασα προχθές ένα εξαιρετικό πρωτοσέλιδο από το Μαγγελιό. Για το τέτοιο λέει. Πήγε λέει και αισθανόμαστε πιο ασφαλείς. Πήγε γιος της. Το χαρακτήρισε κάπως δεν υιοθετώ. Νίκο, αυτά που μου στείλε στα παιχνίδια. Μάλλον είναι αυτά που πρέπει να κάνουμε προγνωστικά, από ό,τι κατάλαβα, ναι, εντάξει. Τα δράματα των πρωταγωνιστών, αυτές είναι οι τραγικές ιστορίες που κρύβουν οι ηθοποιοί των Μελισσών. 12.000 ευρώ τον χρόνο για το κολέγιο της Μαρίνας από την Ελένη Μενεγάκη. Mm. Τι λέει, ο θαύμα του Αρχάγγελου Μιχαήλ έσωσε την αδερφή μου από τον Κορκίνο. Πολύ θαύμα. Αραγάδες στο στήθος, πώς θα τις προλάβετε και πώς θα τις εξαφανίσετε. Γέμματα και θα γεμίσουν τον οργανισμό. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Πάμε να δούμε τι έγινε λίγο στην Ευρώπη ποδοσφαιρικά. Καλύφθηκες δηλαδή. Καλύφθηκα, ναι, ρε φίλε. Ναι. Πάμε πρώτα στο φίλο όμως που περιμένει. Πάμε. Καλημέρα σας. Παιδιά. Έλα, Νίκο. Έστειλε τώρα τα παιχνιδιά. Ωραία. Ναι. Αλλά επειδή έχει πρόβλημα το SSD μου, το έστειλε στο τζιπ και όλα δεν πήγε. Θα το σου λέω. Περίμενε, περίμενε. Σε μπλόκαρε, μάλλον σε μπλόκαρε. Νέτερο Κωνσταντίνο. Ναι. Να τα μελετήσει. Ωραία. Τσίψιος, θα μου τα στείλεις και εσύ σε μήνυμα. Ναι, ναι, ναι. Δεν μου ήρθε κάτι ακόμα. Πρόθεσε τα μαζί. Δεν ήρθε γιατί δεν το έστειλα. Σου στείλω ο Παδομαναλάκης. Ωραία. Ότι αυτά... αύριο ο καθένας θα έχω μαζέψει εγώ τα σημεία. Ναι. Και αύριο θα τα πούμε αυτά. Εκείνη, ναι, εκείνη την ώρα που λέω εγώ σκόρο, ο άλλος ακούει και λέει το άλλο. Οπότε καλό είναι να μην ξέρουμε πριν. Ναι, να ναι, τα λέμε νωρίτερα. Σωστό. Να τα μαζεύω εγώ. Γιατί μερικοί λένε ό,τι λέει ο αριθμολόγος. Ωραία. Σωστό και αυτό. Αντιγράφουν. Άμα θέλουν να βγουν τελευταίοι στις προβλέψεις, να αντιγράφουν τον αριθμολόγο. Απλό είναι. Γεια σου, όχι, Νίκο. Θα επανακάμψω. Γεια σου, Νίκο.
Τα λέμε. Τα λέμε. Ανοιχτές γραμμές για εσάς, 2-31-0-287 και 3 οχτάρια. Τώρα δηλαδή. Δεν πρέπει να χάσουμε δυο μας. Τι. Τι λες, ρε. Μια χαρά, ναι, κύμα. Γιατί. Λοιπόν. Δεν θέλω εγώ. Θέλω να, είναι, να υπάρχει ένας κοκετισμός. Αλήθεια. Ναι. Ερχόμαστε εδώ πέρα με τα πουκάμισά μας. Δημοσιογραφική προσέγγιση. Ναι, πώς δεν με ενδιαφέρει τώρα εσύ καθόλου, ρε παιδί. Μπράβο. Να είμαστε το αντίθετο. Ωραία, ωραία. Α, θα το έχεις αυτό. Να ξέρεις. Λοιπόν, πώς είδες Νίκη Λίντς, η οποία πάει πάρα πολύ καλά. Έχει ξεφουσκώσει κάποια στιγμή Λίντς. Ναι. Δεν γίνεται. Sheffield United Leeds 0-1, Tottenham Newcastle 1-1, Manchester City Leicester 2-5, West Ham Wolves 4-0. Και η Leicester θα ξεφουσκώσει, απλά ναι. Χαιρόμαστε να κάνει γκέλες στη City. Σωστό. Ήδη το έχω σηκώσει το 20, να ξέρετε. Γαλλία, Bordeaux Nice 0-0, Anze Brest 3-2, Μονακό Στρασβούργο 3-2, η Μονακό με 9. Μονακό. Μιμ Λανς 1-1, Dijon Montpellier 2-2, Lorient Lyon 1-1. Lorient, Lorient, Dargan, τι Lorient, βρε, Lorient. Lorient. Ρέμς Παρίζ Ζερμέν 0-2. Α, κέρδισε Παρίζ. Ναι, ρε, φίλε, είδες. Δόξα δράμα. Δόξα κοκοτοπιά. Χόφενχάιμ Μπάγερν 4-1, Φράιμπουργκ Βόλσμπουργκ 1-1. Ναι. Ιταλία Σπέτσια Σασουόλο 1-4, Βερόνα Ουντινέζε 1-0, Κροτόνε Μίλαν 0-2, Νάπολι Τζένο 6-0 και Ρώμα Γιουβέντους 2-2. Σοπάρε. Όπου τα ακούω Κροτόνε, σκέφτομαι τα Κροτόν. Ωραίο. Σούπα έτσι μέσα. Δυο γκολ ο Ρονάλντο. Δυο γκολ ο Σουάρες. Με την Ατλέτικο. Μπήκε μέσα 20 λεπτά και βάλε δύο γκολ και μια ασίστ. Και δύο γκολ ο Βερετούτ. Και δύο γκολ ο Φατί. Σωστά. Πολύ δύγκολο έπαιξε χθες και προχθές. Το Σάββατο τι είχαμε. Brighton Manchester United 2-3. Στο 90 φεύγα, United νομίζω. Γάσε να μην τα. Θα τα πούμε μετά την επιστροφή μας. Crystal Palace Everton 1-2. West Brom Chelsea 3-3. Για τα σκυλιά είμαστε. Burnley Southampton 0-1. Γέλασες, φίδι κολοβό. Όλοι μαζί, όλοι μαζί. Φοράς τα καλά σου και τα μαύρα γυαλιά σου και ξετριγυρνάς. Τριγυρνάς. Σάλκε Βέρντερ 1-3. Λεβερκούζεν Λειψία 1-1. Και έφυγε προπονητής Σάλκε. Αλήθεια, ποιος ήτανε, γνωστός ήτανε. Βάγνερ. Κάποιος γνωστός ήταν, τέλος πάντων. Gladbach Union Βερολίνο 1-1, Bielefeld Κολονία 1-0, Augsburg Borussia Dortmund 2-0. Κολονία τι θα γίνει, θα παίξει. Άμα δεν βάλει το λιμιό, έπαιξε. Τα αλλαγή μπήκε. Έχει παραπάνω. Έλα μωρέ, σιγά. Η μεγάλη φανέλα της Κολονίας δεν είναι όπως εδώ πέρα κάτι. Έχει καλύτερο τώρα. Betis Real Madrid 2-3, Elche Sociedad 0-3, Valencia Huesca 1-1, αμάν ρε Valencia. Αλαβές Χετάφε 0-0. Γιατί ποιος παίζει, ποιος ασχολείται με τη Βαλένθια τώρα, αλήθεια. Στοιχηματικά. Ναι. Έλα μωρέ, με την Ουέσκα. Εντάξει, ναι, ήταν. Αυτά είναι τα επίφοβα. Βασικά δεν παίζει ποτέ Βαλένθια. Βαλένθια σαν. Τι κάνω. Σαν το παλιάλογο λόγο να μου είχε. Έκανε ήχο. Έχει το δάχτυλό σου. Ναι. Πώς με φαγούριζε. Μέτρουγε. Δεν έχει καμιά λέξη για το με φαγούριζε. Όχι. Με ροζούνιαζε. Όχι. Με γάνιαζε. Το γάνιαζε είναι άλλο. Το γάνιαζε είναι ο Ασέσκα. Μα έσκασε. Ασέσκασε. Και στη Γαλλία Σεντ Ετιέν Ρεν 0-3 και Μαρσέι Μέτς 1-1. Ναι. Πας νικά στην Παρί ρε Μαρσέι και δεν μπορεί να νικήσει τη Μέτς στην έδρα σου. Πάμε στο φίλο πριν πάμε στο διάλειμμα. Ναι. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Θες να πάρεις μετά το διάλειμμα. Για να είσαι άνετος. Όχι. Ωραία. Αυτό απλώς ερώτησα. Όχι, όχι. Είμαι στον δρόμο και μόλις μπήκα μέσα στο αυτοκίνητο και άκουσα να μιλάτε για σοβαρά πράγματα. Γιατί στο χωριό γίνονται πράγματα στενά. Ναι. Έξω είναι τα πράγματα διαφορετικά. Κοίταξε να δεις. Εκεί που παίζεται το άθλημα κανονικά μπορούν να γίνουν τα πάντα. Και βλέπεις ότι γίνονται τα πάντα. Φέτος αυτό που βλέπω είναι ότι θα γίνει λίγο σφαγή εκεί πάνω στα ψηλά. Στα νησιά. Γιατί... Από το 2 και κάτω βέβαια, γιατί πάνω το έχω έναν. Ναι, κοίταξε να δεις τώρα από το 2 και 3 και κάτω. Χθες μίλησα με ένα φιλαράκι για αυτό το πράγμα. Μου λέει όλα μας έρχονται έτσι όπως θέλουμε και τέτοια. Άμα κάνουμε καμιά ντουντούκα σήμερα άλλα θα λέμε. 3-0. Γιατί εκείνο δεν έχει αυτό. Τα τελευταία δύο παιχνίδια η Arsenal μας πηγαίνει φεράντζα που λένε. Εντάξει. Και
Ελπίζω σήμερα να το κάνουμε το θηρίο, το ρίξουμε μια σφαλιάρα, γιατί... Πολύ αέρα πήρε. Σε δύο ναι. παιχνίδια... δύο παιχνίδια κάνει ένα πράγμα. Παίζει πολύ καλή άμυνα φέτος. Ναι, ναι, ναι. Και εντάξει, την κόντρα την έχουν καλά και εντάξει, λίγο το έχω κάπως το θέμα. Βέβαια αυτό που είδαμε με τη Σούλα την αγαπημένη μας την άλλη φορά με ναι. κάνει να αισθάνομαι λίγο κάπως άνετα. Γιατί όταν λέμε παίρνουμε παίκτη εκεί που χρειαζόμαστε, ναι. ο ορισμός της φετινής Λίβερπουλ είναι το Αλκάνταρα. Σωστά. Ναι, ναι. Δηλαδή, κάνε μια παρένθεση, γιατί η Σούλα να πω στον Παπανδρουλάκη την είναι η Τσελσούλα. Γιατί τον βλέπω δεν αντιδράει. Ναι, δεν το κατάλαβε. Το κατάλαβα, απλώς αδιαφόρησα. Κρύφτηκε μετά το 3-3, γι' αυτό το προχθεσινό. Ναι. Θύμισε λίγο Άρη προχθές, ας πούμε 3-0, το έκανε 3-3, εντάξει. Τουλάχιστον ο Άρης δεν το έκανε με σφαγή, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, όλα εκεί πέρα είναι ανοιχτά. Εγώ προβλέπω σε 75 βαθμούς φέτος τον πρωταθλητή. Εκτός αν κάνει ναι. μεγάλη Λίβερπουλ το 7... Ναι, εκεί το προβλέπω. Mm. Εκτός αν κάνει το 7 στα 7, δηλαδή κάνει στις 7 πρώτα τεχνικά, θα ξέρω. Ναι. Όχι, 75. Εγώ προβλέπω ότι θα ναι. χάσουν όλοι πολλούς βαθμούς. Δηλαδή και δείχνει και η Man U, η Tottenham, η City, δείχνουν, ξέρω εγώ κάπως. Και επειδή ξέρω το πρωτάθλημα εκεί πόσο δεν είναι, δεν πιστεύω να πάει για δεύτερη φορά το πρωτάθλημα εκεί πάνω από τους 90 για τον πρώτο. Ναι. Πιστεύω ότι θα πέσουν κορμιά, δηλαδή θα χαθούν πολλοί βαθμοί. Και θα είναι, ναι, είναι, και επειδή δεν υπάρχουν φιλάθλοι. Και επειδή είναι ανταγωνιστικές και οι θέσεις από το 6 μέχρι το 10, είναι καλές ομάδες, δεν είναι κακές. Θα είναι, ναι, 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 δυνατές όλες αυτές. Δεν είναι η Λέστερ φέτος που φαίνεται, ήταν και πέρσι, άσχετα, ξέρω εγώ. Είναι και η Γουλς, άσχετα τι έκανε. Είναι η Brighton, είναι πολύ. Φαίνεται. Λοιπόν, έχει ομάδες δηλαδή που μπορούν να κόψουν και να κάνουν τον Ταλαβέρι εκεί που γίνεται το έλα να δεις. Λοιπόν, τέλος πάντων για τα δικά μας τα ελληνικά κύριε τα είπαμε χθες. Αλή και Τρισαλή σε εμάς τους Αριανούς που εντάξει φαίνεται ακόμα ότι αυτό που είπα ότι για δύο μήνες θα είμαστε επηρεασμένοι από το αποτέλεσμα το ευρωπαϊκό και φαίνεται αυτό το πράγμα έτσι, είναι ολοφάνερο. Και ότι ο προπονητής, ρε παιδιά, σταματήστε με τον προπονητή γιατί έβαλε αυτούς τα μαριά κορμιά και τέτοια όλοι ειδικοί και... εντάξει, έτσι το βλέπαμε εμείς, έτσι το βλέπουν οι άλλοι. Α, και κάτι άλλο για τον άλλον τον προπονητή, ας πούμε, του ΠΑΟΚ. Ναι, έκανε λέει 7 αλλαγές. Φίλε, έτσι το είδε, έτσι έκανε. Αν θα κέρδιζε να το έλεγες αυτό, θα έλεγες πάλι. Όχι, άμα, άμα. Κοίταξε, ωραία είναι να κρίνουμε εκ του αποτελέσματος. Μετά Χριστό προφήτες. Αν τα κρίνουμε εκ του αποτελέσματος, μετά Χριστό προφήτες. Άμα. Και θα το πω και δηλαδή, σήμερα θα την λέω σε όλους αυτούς που μιλάει τον τερματοφύλακα της ομάδας μου. Να τους υπενθυμίσω τα παιχνίδια που έκανε στα play-off και να τους υπενθυμίσω και στα 4 παιχνίδια που έχει παίξει μέχρι τώρα. Έχει κάνει ένα λάθος το χθεσινό και άλλες δύο εξόδους δώρο σε όλα αυτά τα παιχνίδια. Όταν έβγαινε τα πέναλτι ήταν καλός. Και άκουσα ρε παιδί μου από ακροατή και να πει σιγά τα πέναλτι λέει που έπιασε σε τι παιχνίδια τα έπιασε. Ναι χθες. Έλεος ρε παιδί. Λες και έχει σημασία το πέναλτι σε ποιο παιχνίδι είναι. Ζήλα, 4 πέναλτι έπιασε. Πέναλτι, ναι. Ναι. Και το ένα που με τη Λαμία το έπιασε και πέρασε από κάτω με τον Γκέλντι μπάλα. Αλλιώς δεν θα μπαινούσε ούτε στα πέναλτι. Δηλαδή με συγχωρείτε, ο Νόιερ δεν έκανε λάθος εξόδου. Ο Άλισον δεν έκανε, ο Κέπα δεν έκανε, ο Όμπλακ δεν έπιανε, δεν έκανε, δηλαδή έπιασε το... Έτσι θα σπάει, δηλαδή... πόσο Έλληνες είμαστε ρε παιδί μου, ε! Τι να πω ρε! Ρε, δηλαδή τε και κα... και αφού είμαστε καλή ομάδα, δεν βάλαμε τα... Πώς το πες αυτό! Θα σου πω γιατί... Δε και καέν! Δε και... ναι ρε φίλε, πρέπει να φταίει ο Κουέστα. Άμα δεν τα πάμε καλά με τον τρόπο, θα φταίει ο Κουέστα. Θανάση, άμα ακούγε κανείς την εκπομπή χθες, άνετα τον διώχναμε τον Κουέστα με αυτά που ακούστηκαν. Άνετα, βγήκανε μισή. Κοίταξε να δεις ρε παιδί μου, δεν επιβάλλουμε τη γνώμη μας και την άποψή μας. Ναι. Ποτέ. Μιλάω με γεγονότα και με αριθμούς ρε παιδιά. Δηλαδή, δεν είναι έτσι για τα παιχνίδια των play-off. Δεν είναι έτσι για αυτά τα 4. Σωστό. Δεν είναι έτσι. Πώς μπορείς να λες ότι ρε παιδί μου, τι να κάνουμε, έκανε και λάθος έξοδο. Δεν το αντιλήφθηκε καλά.
ήταν καλή η εκτέλεση. Και για τα center back, δεν ήταν λέει κανένας από τα center back. Βρε τα center back πάνε στο σημείο του πέναλτι και πιάνουνε, μαρκάρουνε. Δεν μαρκάρουνε στα πίσω δοκάρια, ούτε στα μπροστά. Τι να πω, τι καμιά φιλοσοφία. Βλέπουμε ποδόσφαιρο τόσα χρόνια, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, πρωί-πρωί Δευτέρα, φορτώσαμε. Δεν το καταλάβαμε. Δεν το καταλάβαμε, φορτώσαμε, ναι. Φορτώσαμε, ξέρει γιατί. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Κάντο και μια φορά το 6 στα 6. Να έχω να το λέω, ρε φίλε. Μη μ' αφήνει συνέχεια εκεί στη μίζα. Μη μ' αφήνει συνέχεια. Θα μείνει αίτητο, εγώ λέω, μέχρι τη 10η. Όχι, πότε πες να μείνει. Ναι. Σαν το ευρωπαϊκό αίτητο. Θυμάσαι. Θυμά τώρα ο διπλανός σου που 28 είναι 28 αγώνες. Θα θυμηθεί 12 αγωνιστικές. Ο ΠΑΟΚ ήταν με 2 νίκες, μία ήττα και τα όλα είχε σοπαλίες με Μπάγεβιτς. Λοιπόν, και λέγα στους φίλους μου τους ΠΑΟΞίδες, καλά το πήγατε ρε, σοπαλία, αίτητος, έναν, οι άλλοι τρεις, γεια σου. Είναι σαν το δικό σας αίτητο στην Ευρώπη που δεν έχετε κάνει εντελώς τίποτα στην Ευρώπη, αλλά ήσασταν 50 χρόνια αίτητοι. Το ίδιο πράγμα. Όχι, φίλε, πώς είναι το ίδιο. 29 παιχνίδια έτσι. 29 παιχνίδια. Ναι, και το αποτέλεσμα πήρε κάνα Europa League, α πούμε, κάνα Champions League. Όχι. Στον πρώτο, δεύτερο γύρο αποκλειώσαμε. Είμαι ο Άρης. Είμαι ο Άρης και δεν είμαι, ρε φίλε, η Tottenham και η. Έτσι. Ανατριχάσαμε. Δεν είμαι Tottenham. Ναι, και έπαιζε με την ηλεκτροπούτερε. Γι' αυτό ήσουν αίτητο. Αν προχωρούσε λίγο στην Ευρώπη, θα έπαιζε με καμιά σοβαρή ομάδα. Έπαιξε και 5 σοβαρά μάτς. Και 5 City. 5 σοβαρά μάτς έχει παίξει. Την Μπενφίκα του 80. Όχι την τωρινή Μπενφίκα που είναι 20. Το 80 πριν 40 χρόνια. 40 χρόνια πριν. Δεν ήταν στου 30 πρώτα. Να βγει και ο Κυρκώστας τώρα να μας πει για το πρωτάθλημα του 64. Άσε βρε. Κάτσε να περάσει αυτό. Άσε βρε τώρα. Που έχει δώσει το ΑΕΠ της Αλβανίας και των Σκοπίων και ακόμα δεν έχει περάσει τη Champions League. Καλά, κάτσε. Καλά. Λοιπόν, χτες φέρατε χ με τα Γιάννενα και πάλι με τον ΠΑΟΚ ασχολιόσασταν. Αυτό που είπα χτες στον μπαμπά μου. Ασχολούσασταν. Ναι. Πιο πολύ χα. Πιο πολύ χα. Πιο μεγάλο. Εγώ μιλάω τώρα. Εγώ μιλάω! Οκτωπαρά είναι. Λοιπόν, σε κατεβάζω να πω εγώ αυτό που θέλω εγώ. Ραδιοφωνική δημοκρατία έχουμε εδώ. Δεν ακούει τώρα αυτός, ο κόσμος ακούει όμως. Μπορεί να μιλάει. Όσα δεν φτάνει. Και μιλάω. Όσα δεν φτάνει. Που κάνει κρεβατάρια. Έτσι. Κάνει διακοπές στο κινητό σου. Α, δεν είναι βαθιά. Δεν έχω καλή επαφή. Ναι. Άστα να κάνει τρεφή. Δεν έχω καλή επιστροφή. Α, ο Δήμα. Άιντε, άρχισε τώρα. Άρχισε. Ο Δήμαρχος τι θα κάνει, θα βγάλει καμιά ανακοίνωση ο Δήμαρχος. Για το φωτιά. Κλείσε, γεια. Ο Δήμαρχος. Γεια, κλείσε. Γεια, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Που έχεις δώσει το ΑΕΠ της Αλβανίας, το Σκοπίο και το της Βουλγαρίας. Λοιπόν. Πιο έντονο συνέστημα ήταν της χαράς των Αριανών που δεν νίκησε πάλι ο ΠΑΟ. Όχι, η χαρά θα είναι παρά για το ότι δεν νίκησε ο Άρης. Η χαρά θα είναι Τετάρτη. Όταν ο Μπέργκο Μάρκους, αν παίξει. Ο Μάρκους Μπέργκ. Γιατί υπάρχει ενδεχόμενο να μην παίξει. Θα πιστολιάζει. Καλά. Θα πιστολιάζει. Θα είμαι εδώ Πέμπτη πρωί. Κανόνισε. Να είσαι. Θα είμαι εδώ Πέμπτη πρωί. Θα είμαι εδώ Πέμπτη πρωί. Θα είμαι εδώ Πέμπτη πρωί. Εγώ δεν θα είμαι. Πάμε στο διάλειμμα 2 λεπτάκια και ερχόμαστε. Αυτό το τραγούδι δεν το έχουμε ξαναβάλει. Έχουμε βάλει τα άπαντα εδώ μεταξύ από το. Άντε θα το πω καρβέλα για την ώρα. Να στείλω λέει τα χάπια της πίεσης του πατέρα μου στον Παπαδονολάκη. Νομίζω δεν το προλαβαίνουμε, δεν το προλαβαίνουμε. Παναγιώτης. Ναι, για λάθος λέει εξόδους τέρματος σας ρωτήσουν εσένα λέει που ακόμα πονάς για το τελικό του τσουλού του 2018 εμένα. Ακού. Όλα ή τίποτα. Συνάντηση Πομπέο Δένδια. Το Πομπέο δεν είναι ξαναλέω σαν τραγούδι τον Κατσάμπα. Δεν θυμίζει το Πομπέο. Το Πομπέο εμένα μου θυμίζει το Πομπέ το χερούλι που λέμε στα ψυγεία που αυτό έχει λέει και Πομπέ. Αυτό θυμίζει αυτό το πράγμα. Εγώ αυτό. Το ακούω, αυτό. Αλήθεια. Ναι. Άντε να πεις τον. Πώς το λένε. Επίσης Πομπέο μου θυμίζει ομάδα από στην. Πομπέο τράγω. Ομάδα στην Ισπανία τρίτη κατηγορία. Η Πομπέο παίζει με την Οβιέδο. Πομπέο Οβιέδο. Ωραίο. Ωραίο. Ναι. Και φαγητό μου βγάζει λίγο. Πομπέο. Να φάμε ένα πομπέο. Πώς λέμε μπουρίτο. Είναι το πομπέο.
Θα μπορούσε το Πομπέο είναι το vegan. Όχι, όχι, το Πομπέο είναι με μοσχαράκι τυλιχτό σε λάχανο, με μανιτάρια μέσα και κρεμμυδάκι. Κρύο, ναι. Κύριε το μοσχαράκι αλάχανο. Δεν σου βγάζει μητέρα μια γαλήνη αυτό το τυλιγμένο σε λάχανο. Ναι, το καημένο. Τι έφυγες θες? Καλά, εντάξει, σε βγάζω φωτογραφία. Γιατί πώς αρέσει έτσι, τι χάλιτα, τι πήρε και νάζι ρε. Θα μας τρελάνει αυτός. Τι έφαγα ρε χτες. Δες και είσαι το εξώφυλλο το ok να πούμε. Ο Παδομολάκης σε νέες περιπέτειες. Περιμένοντας τον Κούλαλη. Ναι. Τι έφαγα ρε χτες. Ένας Αντώνης για τον Παδομολάκη. Χτες το μεσημέρι έφαγα μπιφτέκια. Μπιφτέκια. Ναι, με κολοκυθάκια βραστά, σαλάτα. Κάτι άλλο είχα εκτός από μπιφτέκια, ρε φίλε. Και μια πασέτα. Α, μοσχαρίσια μπριζόλα. Μοσχαρίσιο φιλέτο, να το πω έτσι. Ψητό, με μπιφτέκι, πατάτα φούρνου και για σαλατούλα βραστά κολοκυθάκια. Τα μικρά εκεί είναι τα. Πολύ ωραία. Πώς, πώς. Εσύ, εσύ. Εγώ χθες έφαγα μπριζόλες με. Μπριζόλες. Με πατάτες τηγανιτές. Χαμός. Ωραία. Κτηνοδία. Κτηνοδία λέει. Σάββατο τι έφαγα, δεν μπορώ να θυμηθώ με τι. Α, Παρασκευή ψάρια. Ρύζι με μανιτάρια. Παρασκευή έφαγα εκπληκτικό τσιπούρα ψητή. Εγώ την έψησα. Σάββατο τι έφαγα, ρε φίλε. Πού ήμουν το Σάββατο? Φαλατική. Δεν θυμάμαι τίποτα. Σάββατο. Α, παστίτσιο. Το Σάββατο έφαγα παστιτσάκι. Καλό όμως ή. Καλό, καλό. Σπιτικό, ρε, της μαμάς. Εννοείται. Καλό. Αλλά αυτό δεν έχει να λέει. Ναι, όχι. Αν και το κάνει light σχετικά με όχι τόσο. Πλούσια μπεσαμέλ, ρε παιδί μου, για λόγους έτσι υγιεινής. Αλλά ήταν ωραίο. Ήταν τίμιο, τίμιο. Από εκεί, καλά πάω. Πού θες να πας, από εκεί. Τι να βάλω τώρα, τι να βάλω. Πες με ένα τραγούδι. Εκτός από αυτό που μου είπες για κλείσιμο. Αυτό θα βάλω. Τι είπε. Τι εισαγωγή χάζει είναι αυτή. Αυτό ήθελα. Καλά, πήρα ένα τρομερό. Τι άρχισε ανέκδοτα. Άντε, πες. Από και ζώδια μετά, λες. Πες πρώτα ζώδια. Πρώτα ζώδια. Είναι Δευτέρα, πρέπει να πεις τα ζώδια της εβδομάδας. Μην αλλάξουμε τις συνήθειες. Τώρα αυτά θα τα κόψουμε. Δεν κόβεται τίποτα. Εγώ είμαι παλιός. Εννοείται. Θα τους βρω με το άρβυλο εδώ πέρα και το τέτοιο. Θα τους βάλεις να καθαρίσουν τουαλέτες. Ναι. Καλό. Λοιπόν, άντε, πάμε στο νυχτή που είναι η Χριστίνα. Αγαπητέ Χθή, προτίμησε τη σημερινή μέρα να αποφύγεις κοινωνικές συναστροφές και να κάνεις την εδοσκόπησή σου ώστε να προχωρήσεις στη λήψη σημαντικών αποφάσεων, τις οποίες όμως δεν θα πρέπει να τις κοινοποιήσεις ακόμα πουθενά. Προσπάθησε επίσης να μείνεις ανυπεραίαστος ή ανυπεραίαστη από τις γνώμες των άλλων, γιατί όσα ακούς δεν είναι απαραίτητα ορθά ή αλήθεια. Αντιθέτως, εμπιστεύσου χωρίς δισταγμό την ανεπτυγμένη σου διέστηση πριν από κάθε απόφαση. Αν είσαι δεσμευμένος. Δεσμευμένη. Αν είστε δεσμευμένοι, απέφυγε παράλληλους και απαγορευμένους έρωτες, γιατί κινδυνεύεις από αποκαλύψεις που θα φέρουν σίγουρα προβλήματα στη σχέση σου. Αν είσαι ελεύθερος, καλή ώρα, μην εμπιστεύεσαι τυφλά, κολακευτικά και μεγάλα λόγια. Ποτέ. Σε φλερτ ή νέες γνωριμίες. Ποτέ. Κατερίν. Σκέψη λογικά και προσγειωμένα πριν δείξει εμπιστοσύνη. Σε κατακτήσεις και θαυμαστές. Προσοχή χρειάζεται σήμερα. Φίλοι. Σε παραλήψεις ή λάθη σε επάγγελμα και χρήμα, διότι οι συνέπειες θα σε άγχωσουν. Κάτσε να διαβάσω και το δικό μου που έχω να διαβάσω. Εντάχει, γιατί έχουμε δύο φίλους, να τους δώσουμε από ένα λεπτό. Όχι, πάμε στους φίλους. Ναι, συμφωνώ. Είμαι πάνω από όλο ο κόσμος. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα. Χαίρετε. Ναι. Καλή εβδομάδα, Παναγιώτης. Γεια σου, Παναγιώτη, καλή εβδομάδα. Τον κύριο Παπαδομανολάκη θα το ευχηθώ. Καλή αρχή και συνέχεια στην καινούργια του εκπομπή. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Φίλε, ειλικρινά σου μιλάω, είσαι από τους πιο αγαπητούς στο ραδιόφωνο του Λίμπερο. Ειλικρινά σου μιλάω. Και σου λέω από την καρδιά μου, είσαι δηλαδή από τους αγαπητούς. Ξάδερφο Παναγιώτη δεν έχω. Επίσης, να σε ακούω, φίλε μου, ειλικρινά σου μιλάω. Ξάδερφο Παναγιώτη δεν έχω και δεν έχω κάνει κίνηση ή banking σε Παναγιώτη. Πάραξε. Σε ευχαριστώ πολύ, παραδόξως. Θέλω τώρα εκτός τώρα άλλο να πω τώρα κάτι που μου αρέσει εμένα στο φαΐ. Ναι. Δεν θα το έλεγα στο φαγητό. Εγώ τι κάνω, δηλαδή κάτι που μου αρέσει και το έχω πει σε φίλους. Γελάσανε μαζί μου, αλλά μόλις το δοκιμάσανε μου είπανε, καλά ρε, πώς το επινόησα αυτό. Ναι. Λέω. Ναι. Λοιπόν, τσουρέκι. Μια φέτα τσουρέκι, την αλήφω με βούτυρο. Ναι. Μερέντα και επάνω φέτα τυρί. Ωραίο ακούγεται, θα το δοκιμάσω. Δοκιμάστε το, παιδιά, ναι. Και θα πείτε μπράβο ρε, καλά το λέει. Τσουρέκι, βούτυρο.
τσουρέκι, πιτάμ βουτυράκι, μερέντα και πάνω φέτα και δοκιμάσεις και πες μου. Μ' αρέσουν αυτοί οι συνδυασμοί. Και εμένα, αλλά... Ό,τι πρέπει για γαστρεντερίτιδα. Καλή εβδομάδα. Να σε καλά, καλημέρα. Πάμε και στον τελευταίο. Καλημέρα. Καλημέρα, ο Γιώργος. Έλα, Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο, καλά. Θέλω και εγώ να εκφράσω στον αέρα, σας έχω γράψει βέβαια, κρίμα που χαλάει το δίδυμο, έτσι. Αν νομίζω θα έλεγε, σ' αγαπάμε ποτέ. Ναι. Τι νόμισες? Νόμιζα να πεις, ναι, έχει δίκιο, σ' αγαπάμε Παπαδονάκη, μη φύγεις. Μη φύγεις, σκίζουμε τα ρούχα μου για σένα. Τα σου χαίρομαι. Κοίτα, αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολο το πρωινό το ξύπνημα, έτσι. Αυτό και... στο μεσημέρι πες το, που με αγαπάει πάρα πολύ σαν φίλο, ναι. Πρώτα. Και, ναι. Δεν, και δεν κάνατε και τρεις μήνες αν κάνατε μαζί εκπομπή, έτσι, αν κατάλαβα καλά. Τέσσερις μήνες, έτσι. Ναι. Κρίμα που χαλάει το δίδυμο. Εγώ ευχόμουν μέχρι την Παρασκευή ότι θα είστε εσείς οι δύο το 11 με 2. 11 με 2 θα είναι καινούργια, έτσι. Ναι, 11 με 2. Ναι. Ναι, ναι. Εύχομαι ότι όλα να πάνε καλά. Καλή επιτυχία σου. Να είσαι καλά. Μ' αρέσει να με έχουν ταράξει στις αλλαγές ωρών. Δηλαδή, απόγευμα έχω έρθει. Πρωί, βράδυ. Εντάξει. Εγώ και ο Βιερίνια παίζουμε τόσες θέσεις. Κοίτα, μην έχετε. Ναι. Εύκολα. Και εντάξει. Κωνσταντίνε. Ναι. Ντίνο θα το λες. Καινούριο παρτενέρ προβλέπετε. Τι γίνεται. Από αύριο θα ξέρουμε, έτσι. Εμεί ξέρουμε, αλλά εσεί θα ξέρετε από αύριο, λογικά. Μπορεί να ακούτε τα μεσημέρια πέναλτι. Ναι, να ακούτε πέναλτι. Γιατί... θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα μέσα στην εβδομάδα. Μπορεί και σήμερα, μπορεί και αύριο. Ναι, θα, έτσι κι αλλιώ εγώ την Παρασκευή στο πέναλτι το άκουσα. Γιατί δεν ξέρει τα πρωί πάλι να σα τα ακούσω. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Θα τα λέμε και βράδυ. Και το πρωί είναι, και αν ταιριάσει το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είμαι Θεσσαλονίκη να μου δείξετε κάποια, να με ξεναγήσετε σε κάποια τέλεια. Καλά φαγητά. 450 ευρώ και θα σε ξεναγήσουμε όπου θέλεις. Να σε καλά. Του κύριου Ζαγόρα τα κόλπα. Εννοείται, φίλε. Αν και είναι λίγο πιο ακριβώς ο Γιώργος. Γι' αυτό τον έβαλε στο πόδι του. Έτσι. Λοιπόν. Στο δεξί. Τέταρτη φορά που τρακιάνω το μικρόφωνο σήμερα. Να πω, Νίκο, το έλαβα τα σημεία. Να ξέρεις, θα τα μελετήσω και θα σου στείλω. Φίλε Σκορπιέ, ένα οικογενειακό πρόβλημα ή μια προβληματική κλονισμένη συγγενική σχέση λύνεται σήμερα λόγω της όρημης και συνεπής αντιμετώπισης. Δεν υπάρχει, αλλά δεν. Οι αντιδράσεις στον ευαίσθητο τομέα του σπιτιού και της οικογένειας χαρακτηρίζονται από ηρεμία, υπομονή και οριμότητα. Αν είσαι ελεύθερος, επιδιώκεις σήμερα να επικεντρωθείς σε ένα πρόσωπο από το ερωτικό σου παρελθόν. Ποτέ. Που τώρα σε προσεγγίζει ξανά και ζητά επανασύνδεση. Α, επανασύνδεση ζητά. Ποιο το λέει αυτό? Η οποία έχει πολλές πιθανότητες να πετύχει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ποτέ. Μπορείς σήμερα. Απλά είναι το καλύτερο. Εσείς οι λαθέρα τα κάνετε αυτά. Τι λες? Εμείς προσέχουμε. Άπειρε, άσχετε. Μπορείς σήμερα και ανταποκρίνεσαι άψογα στις επαγγελματικές σου και οικονομικές υποχρεώσεις. Πάντα. Πάντα επαγγελματικές. Απέφυγε αγορές που έχουν να κάνουν με οικιακές συσκευές ή σκεύη. Δονητές και τέτοια. Ρε, είναι 8 παραπέντε. Και τι έγινε, φίλε. Λοιπόν, καλά μιλάμε, πήρα ένα τρομερό μπλε t-shirt από τα Ζάρα. Ήτανε μπλουζάρα. Ηλίθιο. Καλό ήταν. Πω, αυτός ο μποξέρ τον ταΐζω και δεν χορταίνει με τίποτα. Είναι ο Mike Tyson. Αναμενόμενο ήταν αυτό. Με το επόμενο. Γκιούλιβερ, τίποτα έχεις? Βότκα, ουίσκι, τεκίλα, σάκε, ταξίδια του Γκιούλιβερ. Καλό! Ωραίο. Δώσε άλλα 2. Περίμενε. Όταν ένας κνήτης πεθαίνει, απελευθερώνεται το κνεύμα του. Αυτό το είχαμε πει. Εντάξει. Κακό. Δεν σ' άρεσε. Όχι. Γιατί είσαι δεξιόμουντρο γι' αυτό. Εγώ. Λοιπόν. Εσύ είσαι το παλιό πάρθος, το Πασόκ, το Ορθόδοξο. Έτσι, λοιπόν. Το πατριωτικό. Το πήρε το προφήσεση. Όχι, κόπηκα στο Λίστεριν. Περίμενε. Τι κάνει ένα σεφ με κορονοϊό στα λαχανικά? Τα ψιλοκόβιντ. Καλό. Αντικλείσαι με αυτό. Περίμενε. Ποια χώρα είναι 8 φορές μεγαλύτερη από την Κούβα? Κούβα. Το Κουβέιτ. Ω, Κουβέιτ. Ωραίο. Ωραίο. Λοιπόν. Τι κάνει? Πω, δεν τελειώσε. Τσατσαρέ, άκυρο, φεύγεις, δεν πω έχεις σήμερα. Τι κάνει 9-9 στα κεραμίδια, ο σουβλατζής με την απόχη. Βάλε, δώσε να φύγουμε. Λοιπόν, ακολουθεί αθλητήριος, ζουμουσού.
Ήταν ο Κωνσταντίνος Τσίψιος. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παπαδονολάκης. Ήταν το Φρέντο Κωνσταντίνο. Δύο κουσού για τον Παπαδονολάκη. Έτσι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ακολουθεί Κωστίτσα Τσαρόζου Μουσού Αθλητήρη. Κομματάρα, εδώ στον κομματάρα. Αθλητικό Λίμπερο 107,4. Τα λέμε αύριο 6 ώρα το πρωί. Εσείς τα λέτε το βράδυ. Α, ναι, σωστό, ξέχασα. Τα λέμε το βράδυ 11 η ώρα με Αντώνη Κούλαλη εδώ στο Λίμπερο. Στο ξεκίνημά μας. Και τα λέμε, ευχαριστούμε πολύ. Και τα λέμε και αύριο οι δυο μας εδώ κανονικά. Πάμε, πάμε, πάμε. Πάμε, πάμε, πάμε.